Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent. Personified in this case by a horrible cunt. Me. Gentlemen, we put this festival on, you bastards, with a lot of love. We worked for 1 year for you pigs. And you want to break our walls down? And you want to destroy it? Well, you go to hell. Πάμε, άσε να παίξει λίγο το τραγούδι. Δεν Τανκ. Δεν καλή μαγιά. Γιατί ακούω. Θέλουμε να συνεννοούμαστε. Δεν ακούω. Έχω όταν ξεκίνησε η θερινή ώρα, ναι. Καταλάβαμε όλοι ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή στο καλοκαίρι. Δεν μπορεί να κάνω. Εγώ ήξερα για 6. Αλλά δεν με ενημερώσατε. Παρότιγα. It's the best I can do right. Oh, this is a dog. Yes. Κρίμα πάει το τραγούδι. Και το περίμενα τόση ώρα. Τόση ώρα άκουγα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι άκουσα τη μουσική του Harry Potter. Πού την άκουσες εδώ? Κάπου εδώ ανάμεσα σε αυτά τα κεφυλίδια. Πολύ καλό, εμένα πολύ μου αρέσουν. Την άλλη φορά θα φέρω βότκα. Και μια χιλιαρίτσα πιάτα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, είναι 7 η ώρα και ο λόγος που είναι τόσο φωτεινά έξω είναι ότι είναι Απρίλιος. Αλλιώς θα ήταν μαύρο σκοτάδι. Έτσι είναι Κυριακή, είναι 3 Απριλίου του 2016 και ο Νάκης Κομνηνός, άρτια αφιχθής από την Άμφισσα. Δεν ξέρω γιατί πήγε βέβαια εκεί. Εκεί με βγάλω δρόμο. Πήγε, μαγκιάρα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Άμφισσα. Είναι μια από τις νέες πρωτεύουσες ευρωπαϊκές, στις οποίες ο κόσμος προτιμά να πάει. Πιο Λονδίνο, πιο Παρίσι, πιο Βαρκελόνη και πιο. Πια Πράγα. Άμφισσα. Ένα όνομα. Χίλιες ευκολίες. Άμφισσα.
Τι έχουμε σήμερα λοιπόν να πούμε. Έχουμε να πούμε καταρχάς. Τι καλούδια μας διαφέρει από την Άμφισσα. Πολλά, πολλά πράγματα έχω φέρει από την Άμφισσα. Να αναφέρουμε επίσης ότι και στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή στην Ξάνθη ο Γουσουέ χάνει με 49-35 από την Ασπίδα. Ναι, καλά, δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι για να σου πει. Είναι και θέμα, φαντάζομαι, διάθεση, φαντάζομαι ότι έχει ο καθένας. Είναι και θα ψυχολογίες. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι ήταν να γίνει, έγινε δυστυχώς την Τετάρτη. Θα δούμε ποιος, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος να βοηθάει. Ακόμα και σε πολύ μικρές κατηγορίες χρειάζεται διάθεση και βοήθεια οικονομική και όχι μόνο. Και ποιος θα βοηθήσει γενικότερα για να ξανανεβεί μια ομάδα που ήταν σε εθνικές κατηγορίες εδώ και 10-11 χρόνια. Έτσι, και μπορεί να επισκιάστηκε όλη αυτή η επιτυχία από την παρουσία της Ένωσης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά με όλα αυτά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ένα τέτοιο επίτευγμα. Και μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι και. Κομόπου. Μικρή πόλη, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Χανιά ή κάτι τέτοιο. Έχουμε ενημέρωση και για το παιχνίδι της Αγίας Βράδας με την Γέφυρα 39-41. Θέλω να ρωτήσω αυτόν τον οποίο μας δίνει ενημέρωση από την Αγία Βαρβάρα πόσο πολύ του άρεσε η μουσική που άκουγε τόση ώρα εδώ πέρα. Μιχάλη Σωτηρόπουλε, απεσταλμένη τη εκπομπή στα Παταμούδια. Πες τον κόσμο. Πόσο πολύ γούσταρε που άκουγε εκεί πέρα μουσική. Όχι, θέλω να το πει αυτή τη στιγμή. Τώρα έτσι. Πώς τα ρε κάπου και πες, τι μουσικάρε ήταν αυτές τα κοριά. Πώς κρατήθηκα και δεν σηκώθηκα στις κερκίδες να χορεύω. Λοιπόν, έτσι. Πώς λέγεται το τραγούδι αυτό του White Snake, όλο ξεχνάω. White Snake Crying in the Rain. Ευχαριστώ. Ναι, λοιπόν, πάμε. Ναι, 39-41 η γέφυρα προηγείται για ένα καλάθι στα Ποταμούδια. Εν αντιθέσει, είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά στην Ξάνθη, καθώς οι δύο ομάδες καβαλά αντιμετωπίζουν τους δύο πρωτοπόρους. Στο πλην 14 η ομάδα της Ελευθερούπολης. Πάμε όμως στα τοπικά. Είχαμε την 28η αγωνιστική, τρίτη από το τέλος για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΚ. Αποτελέσματα και το χαρτί το οποίο προφανώς ζωντάνε. Δεν λες όμως ποιος τα έγραψε τα αποτελέσματα. Ποιος μόχθησε. Μην ξέρω τα τις ομάδες τις περισσότερες. Έβλεπα ότι δεν τις ήξερα. Ναι, αλλά την έκανες τη δουλειά. Όχι, θέλω να το πεις αυτό, έμπειτα. Θα το πω έτσι κι αλλιώς, διότι αν υπάρχει κάτι λάθος δεν το έχω κάνει εγώ. Οκ, θα το δώσεις και στεγνά, είναι και αυτό, ναι. Αλλά όχι, όχι, πες ποιος μόχθησε. Ο Γιάννης εδώ μόχθησε. Εδώ πιάνω, δεν μπορώ να πιάσω το χαρτί από τον υδρότα περισσότερο. Καλά, πλάκα, κάνεις γλιστράει. Την άλλη φορά πάρουμε ηλιστρασιόν. Χαρτί για να μην γλιστράει. Σωστά. Ή θα τα εκτυπώνουμε και δύο μόνο. Κατευθείαν. Λοιπόν. Άσε που ξέρω και το ότι το 1-1 του Νέστου το κάνει ο Μελισσόπουλος. Α, ναι, είναι έλξε 2-1. Έλξε 2-1 στο τέλος, αλλά την εστοφάρηση την έκανε ο Μελισσόπουλος. Όχι εγώ προφανώς, γιατί ήμουν εκεί. Βέβαια, δεν παίζω στον Έστω και δεν ξέρω μπάλα. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα εναντίον αυτό το πράγμα. Αλλά... Έχει πάρα πολλά λάθη, βέβαια. Αυτή η πρόταση, διότι αναφέρθηκα στην Αλφα Εύ κάποια στιγμή που πήδηξαμε στη Γάμα Εθνική για τον Έστω. Δεν ξέρω. Έχει πάρα πολλά λάθη, γιατί ο απέναντι από σένα που μιλάει δεν ξέρει και πολύ καλά τη διαφορά ανάμεσα στο ράδιο. Καλώς ήρθατε στην αθλητική εκπομπή του ράδιο Α88,6. Σας παρακαλώ, εμπιστευτείτε μας ακόμα και αν δεν ξέρουμε ποια είναι η Αλφα Εύ. Η Γάμα Εθνική. Καλά, η Γάμα Εθνική δεν νομίζω να την ξέρεις. Καλά, test me. Ξέρω τι είναι. Είναι ο Άρης, ρε. Είναι ο Άρης. Ξέρω βέβαια σήμερα γιατί μου το στείλανε 15 φίλοι Αριανή Θεσσαλονίκη και μαθηματικά πλέον. Ναι, ναι, μπράβο. Αλλά το ξέρω επειδή από το πρωί έχω πάρει 15 μηνύματα γι' αυτό. Ναι, γεγονός. Έτσι. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια τη δουλειά είναι Β' Εθνική, ερχόμαστε. Οκ, ρε, μαν λέω, καλά κάνετε. Δεν το ήξερα, αλλά οκ. Οκ, μαζί σου λέω. Καλά περνάτε. Εντάξει. Πήρε για λίγο το μάτι μου κάποια στιγμή ανάμεσα σε δουλειέ τρεξίματα και το ένα και το άλλο. Το ένα με τέτσι Λέστερ. Πάμε, Μωρή Λέστερ, άρα. Καμό. Έτσι. Είδα τον ιδιοκτήτη, πρέπει να είναι μέσα από το Λέστερ. Θέλεις να. Μέσα από το Λέστερ είναι ο ιδιοκτήτη. Κανονικά έτσι πω πήγαινε στο Λέστερ. Μπαμ, τον είναι από την Ταϊλάνδη. Είναι από την Ταϊλάνδη. Έχει σήματα, είναι φιλιά του αυτό. Πολλά πράγματα ξέρω. Επειδή λοιπόν να πω κάτι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που θα βγει ο Μάνο σήμερα, διότι υπάρχει. Τηλεπορίεσαι που δεν θα βγει. Ναι, που δεν θα βγει. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που ήθελα να το αναφέρω πριν ξεκινήσουμε με την ΕΠΣΚ. Το διάβασα εχθές. Είναι πρόσφατη δήλωση του μεγάλου Zlatan Ibrahimovic. Mm-hmm. Ο οποίος δεν ξέρω αν τη διάβασες. Όχι, δεν ασχολούμαι γενικότερα. Με το Zlatan. Λοιπόν, υπάρχει η φημολογία ότι θα βρεθεί. Θα πάει προς το νησί, ναι. Μπράβο. Λοιπόν. Και ξεκινάμε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου που του λέει υπάρχει θέμα με Manchester City. Η απάντηση. Να πάω στη Manchester City. Όχι, όχι, όχι. Είμαι ο Zlatan. Δεν θέλω να τελειώσω την καριέρα μου σε ένα σύλλογο με συμπαίκτες μου, τον De Michelis, τον Wilfred, παίζοντας σε ένα μισογεμάτο γήπεδο. Θέλω να ο De Michelis τι έγινε. Θέλω να παίξω σε ένα μεγάλο σύλλογο, όπως η Manchester United. Έτσι. Να αγωνιστώ στο Old Trafford με συμπαίκτες όπως ο Rooney και ο De Gea. Το να πάω στη Manchester City είναι σαν να πηγαίνω στην Bristol Rovers. Ωμα,
Καταρχάς δεν σε θέλουμε στην Bristol Rovers. Δεν σε θέλουμε, φίλε. Να σου πω κάτι. Έτσι πως είσαι και ψηλός, μήπως να σε πάρουμε στη Worcester. Σωστό. Ασκετάκια, δεν είναι και η Worcester, το γεμίζει το κεφάλι. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Εκεί πέρα είναι κάτι τσουρουκάδες που παίζουν. Θα το έχεις. Λεφτά δεν θες τώρα. Έχεις βγάλει λεφτά για 10 ζωές. Θα σε πάμε στη Worcester. Ή στο Manchester. Manchester δεν θες. Manchester ίσως όμως. Σκέψου το λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν σε θέλουμε στην Bristol Rovers. Δεν σε θέλουμε στην Bristol Rovers. Μάτι Τέιλορ. Αυτό. Και Μάτι Γαρίδα. Ο οποίος χτύπησε και χθες. Γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Για πες. Ναι. Δύο γκολ από τα τρία έκανε. Μια χαρά. Αν όμως χτύπησε, τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Χτύπησε σαν το φίδι. Μιλάμε. Τους έβγαλε το μάτι για να κάνει ένα λογοπαίγνιο πάρα πολύ έξυπνο. Έχει βγάλει το σνάιπερ και εκτελήφθη. Έτσι, πραγματικά ο Μάτι Τέιλορ. Εγώ τα έλεγα για το Μάτι Τέιλορ, αλλά κανείς δεν με πίστευε. Ποιος είναι αυτός? Συνωμάτητε. Έτσι έχω πάθει, ρε φίλε. Αυτός θα πάει ψηλά, όπως έβγαλε το Λάμπερτ. Πολύ ψηλά θα πάει ο Μάτιτε. Το Ρίκι Λάμπερτ, τον ξέρεις? Πλάκα κάνεις? Δεν ξέρεις το Ρίκι Λάμπερτ? Όχι. Στην Λίβερπουλ έπαιζε μέχρι πέρυσι και στην Εθνική Αγγλίας παίζει. Χθες κάποια στιγμή, λοιπόν, βλέποντας ένα κανάλι και βλέποντας λίγο, νομίζω η Λίβερπουλ χθες έφερε ένα-ένα ή κάτι τέτοιο. Με την Τότεναμ. Δεν ήξερε ούτε έναν παίκτη. Έναν παίκτη δεν ήξερε. Έναν. Έβλεπα την εντεγκάδα, έναν δεν είχα ακούσει να πεις ότι ξέρεις, α, ναι, αυτός κάτι μου θυμίζει, ρε φίλε. Όχι, να, δεν είναι. Δεν μπορεί να έκανε ο Τέιλορ, το άλλο νομίζω το έκανε ο Λόρεντς, δεν είμαι σίγουρος, χθες, 3-0 η Ρόβερ στην Γκρόλη. Χάμος, τι να λέμε και τώρα. Και τον Κλάρκ, ο οποίος είναι πολύ καλός φέτος. Έτσι. Δεν είναι ανησυχητικό ότι ξέρω και τους παίκτες, ρε παιδί μου. Έχει και τον Κλάρκ, έχει και ένα Κλάρκ απ' έξω, το έχει παρκαρισμένο. Έχει Μποντίν, έχει lead beater. Έχει lead beater. Ναι, ναι, έχει Tom Locker. Lead beater είναι σαν τυρί με χαμηλά λιπαρά. Τι, ένα τυρί, πώς το λείπεις? Lead beater. Lead beater. Μπορείς να φας και εσύ που είσαι κάποιες ηλικίες και έχεις τα κλικαιρίδια. Lead beater. Tom Locker, μακρύ. Tom Locker, αυτός ανήκει στο Hogwarts. Μαζί με τον Tom Riddle. Και μακρύσταλ, χαμός. Χαμός, χαμπε, τι τόση ώρα θα κάθε. Λοιπόν, ναι, πάμε πίσω. Replay. Πάμε στα δικά μας. Με την πιστολάρα φέτος να βγαίνει στη. Μάντε μου την πιστολάρα, έτσι χαμός. Και δεν θέλουμε Ζλάταν. Χωρίς Ζλάταν. Με τα μάτια κλειστά θα βγούμε. Έτσι. Δεν θέλουμε Ζλάταν, έχουμε το μάτι εμείς. Έχουμε μάτι Τέιλορ. Αυτόν. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κατηγορία της ΕΦΣΚ, 28η αγωνιστική. Τρεις στροφές πριν από το τέλος. Μένουν άλλα δύο παιχνίδια. Στις δύο εβδομάδες που κρατάνε οι γιορτές του Πάσχατος, υπάρχουν αγωνιστικές? Όχι. Εξού και οι τρεις. Γιατί φάνηκαν λίγες οι στροφές. Ναι, αλλά μετά έχει play-off. Μετά έχει play-off για την ναι, όχι, ούτως ή άλλως. Ναι, οκ, okay, εντάξει, ναι, κατάλαβα εγώ πώς το είπα, οπότε μου αρκεί. Okay. Λοιπόν, αποτελέσματα. Ηρακλής Καβάλας, Αετός Ερατινού 6-0. Απόλλων Χρυσοχωρίου, Αετός Ορφανού 1-5. Δόξα Θεολόγου Βύρων Καβάλας, φαντάζομαι ότι γράφεις 2-0. Κατά πάσα πιθανότητα. ΑΕΚ Καβάλας Αναγέννηση Λιμεναρίων. Είναι καλλιτεχνικό το 2 γι' αυτό. Είμαι καλλιτέχνη στην ψυχή. ΑΕΚ Καβάλας Αναγέννηση Λιμεναρίων 0-0. Αυτό το ξέρω, στάνταρ μου το είπαν τα λιμενάρια. Κεραυνός Κρινίδων Βρασίδας Νέας Περάμου 1-3. Ναζιανζός Μέγας Αλέξανδρος Αντιφιλίππων 2-2 και Ολυμπιακός Καβάλας Κεραυνός Πέρνης Λίγη 0-3 άνευ αγώνος και Ορφέας Ελευθερούπολης Άρης Ακροποτάμου 3-0 άνευ αγώνος. Λοιπόν, από εχθές, από το παιχνίδι του Ηρακλή Καβάλας με τον Αετό Ερατινού, έχουμε δηλώσεις με την εξής. Πώς να το θέσω. Την εξής twist. Ναι, μπράβο. Μπράβο, όλοι το κατάλαβαν την twist. Την εξής twist. Έχουμε δύο δηλώσεις με twist. Λοιπόν, ο προπονητής του Ερατινού δεν μπορούσε να βρεθεί στο γήπεδο και προπονητής επίσημα τουλάχιστον ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος ουσιαστικά μας έδωσε και τις δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης. Πρέπει να ήταν μεγάλη μέρα για τον πρόεδρο. Να ζητήσω μία συγγνώμη στον πρόεδρο, διότι έκοψα ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξής του, διότι φυσούσε αέρας και δεν ακούγονταν τίποτα. Φυσούς αέρας, πρόεδρε. Πρόεδρε δεν. Δηλαδή πρέπει να κόπηκαν. Φυσάει πολύ από το σπασμένο στο τζάμι. 10 δευτερόλεπτα από τα 40 δηλαδή. Μιλάμε δηλαδή για το 1 τέταρτο τη. Και όμως αυτές οι χαμένες συνεντεύξεις είναι που βγάζουν τα διαμάντια. Πρόεδρε, την άλλη μέρα σε κλειστό χώρο την άλλη φορά. Του θα θέλει να πετάξει αετό. Όταν έχει αέρα. Πάμε να ακούσουμε του κύριου Λαδάκη, πρόεδρο και προπονητή για εχθέ του Αετού Ερατινού και τον γνωστό και μη ξεχνατέρω Στέλιο Εγνατιάδη, προπονητή του Ηρακλή Καβάλα. Αστεύω ίσως μας αδειχεί λίγο το σκορ. Τι να κάνουμε, συνήθως η σεζόν μέχρι στιγμής. Εμείς ξέραμε ότι είναι δύσκολη κατηγορία. Οι δυνατότητες μας ήταν ίδιες. Θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος να τελειώσουμε το πρωτάθλημα και σούπερ πες. Μία-δύο τελική για μας
Για εμάς ο στόχος μας είναι οι δύο νίκες. Δεν έχουμε να πούμε πολλά λόγια. Εμείς αυτό που κοιτάμε είναι την Κυριακή, το μάτς μας στα Λιμενάρια και τίποτα περισσότερο. Όταν έρθει το μάτς εκεί με το Φρίνιο, τότε θα σκεφτούμε το Φρίνιο. Για μας προέχει η παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση. Σήμερα δείξαμε ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, παίξαμε ποδόσφαιρο πάρα πολύ ενεργητικό. Εντάξει, μπήκανε κάποια γκολ, τα παιδιά έχουν λίγο άγχος, αλλά αυτό θα τους φύγει. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής αξίζει να βγει πρωταθλητής βάσει και της εικόνας που δείχνει κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ο Τσόντρας έχει τραυματισμό και ο Σχιαματάς βγήκε προληπτικά έξω. Υπάρχει ναι. κάποιο θέμα? Όχι, ο Τσόντρας επανέρχεται με τα Λιμενάρια και ο Θοδωρής έχει ένα χτύπημα στη γάμπα. Μόλις σκέφτηκα κάτι. Τι? Ότι αυτό δεν είναι το soundtrack. Είναι τραγούδι από το Λουσφέρ, αλλά δεν πειράζει. Yeah. Δεν πειράζει, λοιπόν, πέσει. Καλό είναι, καλό είναι. Και είναι ωραίο τραγουδάκι. Είναι καλό τραγουδάκι. Δηλαδή αδικείται ως χαλάκι, αλλά δεν πειράζει τι να κάνουμε. Αυτό πιούμε και αυτό το χαπάκι. Ρήμα. Ότι πραγματικά. Ρήμα. Το τραβήξαμε για αυτό το. Ρήμα με γιώτα. Για πάμε. Okay. Yes. Αυτοί ήταν οι δύο άνθρωποι που μιλήσαν. Όντως είχε αγέρα. Ναι. Πραγματικά. Νομίζω ότι σε λίγο θα έφυγε το πλοίο. Λες και είσαι το πρώτο φεριμπότ. Νομίζω ότι τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή που λέγε τα λιμενάρια ότι έφευγε εκείνη τη στιγμή. Το φεριμπότ. Γεια σας. Έχουμε λοιπόν. 47-46, τρίτο δεκάλεπτο. Είσαι στην Σάντα. Μπροστά η Σάντα, κόντρα στην γέφυρα. Γέφυρα κόντρα στη γέφυρα. Τη βαθμολογία. Σαμποτάτζ. Στη γέφυρα του Γορκοποτά. Ό,τι να είναι. Α, πάμε κάτι σοβαρό. Γιατί... δεν γίνεται, είμαι πολύ κουρασμένο. Δεν είμαι πολύ κουρασμένο που βγαίνει μια εγγενή χαζομάρα που έχω. Δηλαδή, κουρασμένο είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, understatement αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Και αύριο τι μέρα είναι? Monday. Έτσι. Δευτέρα. Χαμό. Το Δευτέρα το είπα σαν το Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έσκαβα ρε γιατρέ. Δουλεύω και τι Κυριακέ ρε γιατρέ. Ταξίδια δεξιά και αριστερά. Ξέρει ότι ήμουν ένα δάσκαλο διεθνή ρε γιατρέ. Ξέρει από ποιότητα δασκάλου. Εσύ. Ευχαριστώ. Μονάχα αυτοί που σκάβουν κουράζονται, εσύ αδερφέ. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, δεύτερη κατηγορία, πρώτο όμιλο, 21η αγωνιστική, αποτελέσματα ΠΑΟ Καβάλα, Εθνικό Νέα Καριά 0-0, ΕΑΣ Παναγία Δόξα Μιγδαλεώνα 3-1, Ατρόμητο Χαλκερού, Ατρόμητο Λεκάνη 1-2. Άρης Πρίνου Θεαγέννης 1-2 και Πανιώνης Σεριά Θράκη Γραβούνας 0-0. Δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, αποτελέσματα 22ης αγωνιστικής, Άρης Ζυγού Παγκαίο 7-1, Ένωση Δριάδας Μακεδονικών Αμυσιανών θα υποθέσω 4-0. Μην υποθέσεις, έτσι είμαι. Ωραία. Έλα, το 4 μου καλό είναι, τι έχει. Δεν ξέρω αν είναι το άλλο 0 περισσότερο. 0 είναι, νομίζω. Ναι, βασικά είμαι και λίγο τυφλός, δεν έχει να κάνει και με σένα. Άμα δεν έσκαβα, λέει, δεν είμαι κουρασμένος. Γιατρέ, επειδή είμαι ο παδός σου, θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Άμα δεν σκάβς, που λέει ο Χαρικλίν, σκάβς, δεν είσαι κουρασμένος. Λοιπόν, για πες. Μέγας Αλέξανδρος Φιλίππων Ορφάνη 1-1, ρεπό από τον πρώτο ομίλο είχε ο ΑΟ Ταμιάς και από τον δεύτερο ο ΑΟ Ελεοχωρίου. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Γιατρέ. Μιχάλη, θα σε στεναχωρήσω, αλλά ήρθε η ώρα να τα πούμε κάποια πράγματα. ΑΟ Καβάλα, Εθνικός Αλεξανδρόπουλος 1-1 σε ένα παιχνίδι όπου. Η στοιχοποιησία εδώ πέρα είναι ότι μην στεναχωριέσαι για ασήμαντα πράγματα, γιατί είναι ασήμαντο αυτό, έτσι. Είναι χόμπι και μου λέει: θα προσπαθήσω ο γιατρός. Προσπάθα! Εντάξει, φαντάζομαι ότι ναι. Ο καθής έχει, παιδί μου, την καψούρα του, θα πω εγώ. Την καψούρα του, γιατί το ψώνιο καμιά φορά εκλαμβάνεται και ως. Εγώ π.χ. τώρα ξέρει ο Νάκης ότι κατεβάζω ένα άνιμε εδώ πέρα. Ναι. Το Justice League. Αυτά είναι καψούρες και έρωτες και πράγματα πολλές φορές μπορεί να μην συνάδουν και ηλικιακά με τον υποφαινόμενο, τον απέναντι, ακόμα και τον γιατρό. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Λέγει. Λοιπόν, μία εμφάνιση της Καβάλας κακή. Άναρχο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Είχε ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό, μπορώ να θυμηθώ, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου η Καβάλα, η οποία έπαιξε ένα ικανοποιητικό ποδόσφαιρο, κάνοντας και ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα δεν έχει τον παίκτη να τελειώσει τη φάση. Ο Ζλάταν. Where is Zlatan? Ορίστε. Ναι. Μια μεταγραφή εφικτή. Πραγματικά, επίσης ο Ζλάταν δεν θέλει να παίξει σε μισοάδιο γήπεδο. Πώς θα του φάει να παίξει σε άδειο? Άμα θα έρθει ο Ζλάτα θα γεμίσει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αμέσως νομίζω βρήκαμε μια εφικτή λύση για να γεμίσει το γήπεδο και να βρει η Καβάλα λάθος που τελειώσει τη φάση. Πόσο κάνει ο Ζλάτα?
Ρε παιδιά, να βάλουμε όλη την τσέπη μας ό,τι έχουμε. Κακό παιχνίδι, έκτο συνεχόμενο παιχνίδι με τον Γιάννη Ταουσιάννη στον πάγκο, η Καβάλα χωρίς νίκη. Έχει μια άνευ αγώνας η οποία δεν την προσμετράμε ως αγωνιστικό τρίποντο. Σύμφωνα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα παραμένει στην τέταρτη θέση, αλλά τα άσχημα αποτελέσματα συνεχίζουν να είναι άσχημα αποτελέσματα και η εικόνα να μην είναι καλή. Και αυτό είναι στο τέλος, στην τελική, το πρόβλημα που έχει η Καβάλα αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να λυθεί αυτό, διότι είναι ξεκάθαρα ψυχολογίας, είναι άπειροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους έχει βαρύνει η φετινή σεζόν λόγω της άσχημης πορείας. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί ο κόσμος να έχει απαιτήσεις από κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι μέτρη. Όταν άλλος δίνει το 100% του και είναι αυτό, έχουμε μήνυμα ο Μιχάλης Σωτηρόπουλου, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει. Αχ, τι έχω πάθει. Δεν θα πω. Αλλά αξίζουν οι Κυριακές αυτές μόνο και μόνο για τον Μιχάλη σοβαρά. Δηλαδή και εγώ μήνα πνιγά. Θα ερχόμουν εδώ πέρα μόνο και μόνο για να διαβάσω την κομιθή. Αχ, τι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ γιατί το χρειαζόμουν αυτό το πιο λίγο νερό. Λοιπόν, πάμε. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να ξεπεράσεις και τη μετριότητα του ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής είναι μέτριος για την κατηγορία. Και είναι αυτό που είναι. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε τον ποδοσφαιριστή να κάνει το κάτι παραπάνω. Απλά μετράμε ανάποδα να τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση υποβιβασμού και δεν ξέρω τι. Με 43 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θέλει σοβαρότητα, θέλει ψυχραιμία. Και νομίζω ότι θα δούμε τουλάχιστον ένα καλό χτίσιμο το καλοκαίρι για μια ομάδα η οποία του χρόνου τουλάχιστον θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι. Φέτος δεν μπόρεσε, δεν άξιζε. Έτσι, η περσινή ομάδα σίγουρα άξιζε κάτι παραπάνω. Η φετινή παίρνει ό,τι της αξίζει μέχρι στιγμής. Και εκεί θα το σταματήσω. Πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου, τους δύο προπονητές, τον κύριο Σαριγιαννίδη του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και τον κύριο Ταουσιάννη του ΑΟ Καβάλα. Συγχαρητήρια καταρχήν στους ποδοσφαιριστές μου για την αγωνιστικότητα που δείξανε. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ καλό, μπορώ να πω. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους διαδρόμους κάποιους για να μην μπορέσει η Καβάλα να μας κάνει κάποιο γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ από λάθος των αμυντικών μας. Ευτυχώς τουλάχιστον γρήγορα συνήθως οι ποδοσφαιριστές. Ισοφαρίσαμε. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσαμε να κάνουμε και δεύτερο γκολ, όπως φυσικά και η Καβάλα που μπορούσε να μας κάνει τις ευκαιρίες που είχε να μας κάνει και αυτή ένα-δύο ακόμα γκολ που έβγαλε ο τερματοφύλακας. Βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα και νομίζω έτσι πήραμε την ισοπαλία. Σαν ομάδα, το είχα πει και με τον Άρη που παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή, την προσπάθεια που κάναμε αυτά τα παιδιά τουλάχιστον στα δύο τα παιχνίδια του Άρη και σήμερα, πραγματικά αν παίζανε, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια σε όλο το κοβάθλημα, θα ήταν και πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία. Δυστυχώς, εμείς συνεχίζουμε μέχρι το τέλος και προσπαθούμε να παίξουν τουλάχιστον σε κάθε παιχνίδι που μας έρχεται την Κυριακή, όσο καλύτερα μπορούν να πούμε και να τα δίνουν όλα οι ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε τουλάχιστον στο τέλος με κάποια αξιοδοφέρεια να τελειώσει και το πρωτάθλημα. Το μόνο που μπορώ να πω, να ευχηθώ στην Καβάλα, γιατί είναι μια ομάδα ιστορική, μεγάλη, νομίζω ότι να αξίζει να είναι ακόμα πιο ψηλά. Εύχομαι τουλάχιστον, βλέπω φέτος ότι δεν έχει γίνει κάτι, του χρόνου πραγματικά να τη δούμε στην Πεταεθνική και γιατί όχι στην Άλφα εκεί που ήταν και εκεί που την αξίζει. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, ειδικά τουλάχιστον στα τελευταία παιχνίδια από αυτό που βλέπω εγώ, ότι πάσουμε από ένα σύνδρομο όσον αφορά το σκοράρισμα. Ένα σύνδρομο που ο καθένας μπορεί να το βαφτίσει όπως θέλει. Μπορεί να το βαφτίσει η τύχη, άγχος, ικανότητα, έλλειψη ψυχραιμίας, έλλειψη καθαρού μυαλού. Εγώ τα πρώτα δύο πάντως τα αποκλείω, του άγχους και της τύχης. Γιατί αυτό είναι άλλο, τύχη άλλο δεν υπάρχει για αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να μάθουμε, όποιος παίζει ποδόσφαιρο και όχι μόνο, δεν μιλάω για τους, πρέπει να μάθουμε όλοι μας να αγωνιζόμαστε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Το έχουμε ξαναπεί. Και όταν αγωνιζόμαστε αυτή την ομάδα. Γιατί για άλλο ένα παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι στη διάρκεια του και τα
στο σύνολό του είχαμε τον έλεγχο και προσπαθώ εδώ να μετρήσω πόσες τελικές προσπάθειες κάναμε και κάποιες από αυτές νομίζω ότι θεωρούνται από αυτό που λέμε κλασικές, δεν μπορέσαμε να πετύχουμε ένα αξιόλογο ποσοστό, όχι ότι αναλογεί σε αυτά τα τελειώματα, ένα αξιόλογο ποσοστό το οποίο όμως θα δώσει νίκη και το οποίο θα δώσει και άλλη ψυχολογία στα παιδιά που παίζουν. Να αντιθέσει με κάποια δικόλαια λάθη που δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Αυτό έχει συμβεί στα τελευταία παιχνίδια. Και στο σημερινό, στο πρώτο εμίχρονο, νομίζω σε μία τελική του αντιπάλου, δεχτήκαμε και γκολ. Όταν εμείς μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε βάλει γκολ και είχαμε και άλλες 3-4 ευκαιρίες για να διπλασιάσουμε το σκορ. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα. Ενώ είμαστε μπροστά στο σκορ, να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες που σαφώς θα οδηγούσε το παιχνίδι σε μια άλλη μορφή. Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί όταν έχει επαναληφθεί τόσες φορές, δημιουργεί πρόβλημα. Μεγάλο. Και αυτό φαίνεται. Παιχνίδι με παιχνίδι, οι ευκαιρίες γίνονται πιο κλασικές. Και πάλι δεν μπορούμε να πετύχουμε γκολ. Είναι αυτό που σας είχα πει στην ένταξη τύπου, ότι όταν αυτό σε βαρύνει, όπως μπλοκάρει, πρέπει να σε μπλοκάρει. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Δεν δουλεύεται, παιδιά, αυτό εύκολα. Αυτό δεν δουλεύεται. Αν θα σα πω πόσες προπονητικές μονάδες έχουμε δουλέψει στο να τελειώνουμε, είναι πάρα πολλές. Αλλά αυτό δεν δουλεύεται. Δεν είναι δίδαξα που θα κάνω άμυνα. Το γκολ έχει να κάνει και με την ψυχραιμία ή την ικανότητα που είστε εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς εμείς δεν την έχουμε. Και γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί μόνο χειρότερα μπορούν να έχουν, αν δεν τη διατηρήσουμε. Και να μπορέσουμε όταν φτάνουμε εκεί πέρα να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είμαστε ξεκάθαροι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο Φτινόπουλος νομίζω και ο Ρουμάνης έχουν από 7 γκολ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τα παιδιά οι έμπειροι σκόρες που λέμε, αλλά χωρίς τώρα, γιατί ξέρετε αυτό, βαραίνει. Θα το είπα για την άλλη φορά. Όταν συμβαίνει αυτό σε ένα 19χρονο, είναι θέμα. Είναι θέμα. Και τώρα πλέον μας δίνει τη δυνατότητα σιγά σιγά να μπουν άλλοι 2 θετικοί μέσα στην ομάδα που σήμερα πήραν λίγο χρόνο συμμετοχή. Μήπως και αυτό μας αλλάξει λίγο την κατάσταση. Εγώ είχα πει και στην ένταση τύπου. Το ανησυχητικό για μένα θα ήταν να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό σε μια ομάδα. Εδώ είμαστε ένα δρόμο καλό. Δηλαδή η ομάδα βγάζει αρκετές ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι. Μπορώ να σου πω πάρα πολλές. Και μερικές φορές με ευκολία κιόλας. Το ανησυχητικό θα ήταν αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε, έρχεται περίοδο που μπορεί να κάνει ανάποδο σταλίδι για να μπαίνει μπάλα μέσα. Και να κάνει τα τέταρτα θέση. Στην προφέρα μας το βράδυ σε όλη και πάλι. Θα έχουμε πρόβλημα να το βράδυ και σε όλη. Θα φανεί. Από άλλο. Πολύ στεναχωρία που το βάλαμε χαλή το τραγούδι αυτό. Δεν πειράζει, τουλάχιστον το ακούμε κάθε φορά στην επανένωση. Ναι, αλλά με πληγώνει βαθιά κάθε φορά. Γιατί? Σαν τη Worcester. Η Worcester όσο σε πληγώνει τόσο σε πορώνει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Για πες. Τι θέλεις να μάθεις? Δεν ξέρω αν είσαι κάποιο σχόλιο πάνω σε όλα αυτά που είπε ο coach. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα σε αυτά που λέει. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν δουλεύονται, ας πούμε. Την ψυχολογία του παίχτη μπορείς να τη δουλέψεις. Παρ' όλα αυτά. Μπορείς να δουλέψεις τον παίχτη τον ίδιο. Χαμός. Έχω πάρα πολλά να πω πάνω στο να δουλέψεις ένα παίκτη, αλλά και... υπήρξαν τα θετικά το ότι επέστρεψαν όλοι σε αγωνιστική δράση. Βέβαια, η ατυχία πάντα θα υπάρχει πάνω από την καβάλα. Οπότε στο ζέσταμα. Έχει επώνυμο, να έχει κομμουνινό. Αμπράβο. Οπότε στο ζέσταμα είπε. Σου πήρε συνέντευξη, τελείωσε αυτό ήταν. Ο Χάρης ο Παπάς να τραυματιστεί. Όχι, ποια ήταν η τελευταία του λέξη πριν τραυματισμό? Νάκη, γεια σου! Και εσύ δεν συγχάνει, δεν μαθαίνει. Μετά, βρε αγόρι μου, μετά. Μη χαιρετά εκείνη τη στιγμή. Δεν μου αρέσει ότι. Που εφιάλτησε τον δρόμο με τι λεύκε. Δεν μου αρέσει. Δεν συμπεριφέρεσαι σωστά. Όχι, μα το λέω με σεβασμό. Με ποιο σεβασμό? Δεν γύρισε να πει. Νάκι! Αχ!
Με τράβηξε. Αυτά. Τον καημένο του Χαρούλη και άλλο παλικάρι. Λοιπόν, για πάμε. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι φαίνεται στα λεγόμενά του του προπονητή πάντα το ότι νιώθει αποκλεισμένος στο ότι δεν μπορεί να διορθώσει κάτι. Δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να διορθωθεί για να διορθώσει. Τώρα αυτό είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Μπορεί να σημαίνει δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί, απλά είναι θέμα ψυχολογίας, ατυχίας, ανικανότητας ή οτιδήποτε. Από το κακό θα είναι το ότι δεν ξέρει τι να διορθώσει, διότι δεν ξέρει όντως τι να διορθώσει. Δεν μπορεί δηλαδή. Και που το αναλύεις έτσι που το εξηγείς και το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι. Ναι, αυτό θέλω να είμαι ένας απλός, ένας από εσάς. Ένας από εμάς. Δεν ξέρει τι να διορθώσει, αλλά αν θα διορθώνει, μπορεί να μην διορθώσει κάτι που δεν ξέρει να διορθώνεται. Στην τελική ανάλυση μπορεί και να διορθωθεί όμως. Αυτό που δεν διορθώνεται όμως αν διορθωθεί. Πραγματικά. Βαθιά ερωτήματα φιλοσοφικής φύσεως. Αυτά που λέω όμως έχουν συνοχή, να ξέρεις. Κάνεις. Συνοχή μόνο. Συνοχή και συνενοχή θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και της 21ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο. Να τα πούμε όλα μαζεμένα βασικά. ΑΟΚΑ ΒΑΛΕ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1-1. Εύρος Σουφλίου Βυζέντο Κοκκινοκόμματος 0-4. Απόλλων Κρίας Βρίστης Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Άρης Εορδαϊκός 3-2. Δόξα Δράμα Στή Ελαφιλώτα 3-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά 0-1. Και εδώ βγαίνω αληθινός ότι ο Λαγκαδάς θα πάει τρένο μέχρι το τέλος λογικά. Θα περάσει και την Καβάλα θεωρώ. Ήδη την έχει φτάσει στον βαθμό, 42 έχει μαζέψει. Ενώ πριν από 4 αγωνιστικές έπεφτε. Να το τονίσουμε αυτό. Λαγκαδάρα. Ο Λαγκαδάς είχε 30 βαθμούς πριν από 4 αγωνιστικές και τώρα έχει 42. Μπράβο του Λαγκαδά. Κοζάνη Εθνικός Αγιονερίου 0-1 και Εθνικός Αερών Ηρακλής Απελοκήπων 0-3. Άνευ Αγώνος Ρεπό είχε ο Καμπανιακός Χαλάστρας. Δεν έχω από τα αγαπημένα μου ονόματα ever. Το Καμπανιακός Χαλάστρας. Καμπανιακός Χαλάστρας. Εγώ είμαι μαζί τους. Εγώ να ρωτήσω ότι γέλασες πριν, επειδή υπήρξε κάποιο μήνυμα το οποίο δεν διάβασα να διαβάσω. Γέλασα πολύ αρκετά πριν σε αυτό. Το πριν ήταν πολύ. Αυτό, ναι. Γενικότερα δεν μπορώ να διαβάσω. Όχι, γενικότερα μπορώ να διαβάσω. Έχω μάθει στο σχολείο. Αλλά ξέρω γράμματα, ρε παιδί. Ξέρω γράμματα, κάτι ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να διαβάσω αυτό. Ναι. Μόλι τα αυτά δεν ξέρει. Αυτός που το στέλνει, ο αγαπητός Μάικλ, ότι το διαβάζουμε και πάντα μα πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Αυτά. Γεγονός. Λοιπόν, στείλει και ένα σκόρα, δεν φέρω όμως. Έχουμε που σε έχουμε πέρα. Στείλει και ένα σκόρα, τι γίνεται με τσάντα. Πάμε στο στενάχωρο της ημέρας. Για πάμε. Α2 επιστροφή για την Καβάλα. Πάλεψε μέχρι πρώτη τελευταία αγωνιστική ήταν ζωντανή. Παρόλα τα άσχημα αποτελέσματα, παρόλο την κακή εικόνα του πρώτου γύρου, μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική κατάφερε να είναι ζωντανή. Για μένα πήρε ό,τι αξίζει σύμφωνα με τον πρώτο γύρο. Δεν άξιζε η ομάδα του πρώτου γύρου να είναι στην Α1. Η ομάδα του δεύτερου γύρου δεν νομίζω ότι μπορούσε να μαζέψει κάτι. Για. Ναι. Πες μου, εδώ είμαι για σένα. Δεν ξέρω αν αυτές οι ομάδες οι οποίες μένουν. Οι ομάδες που μένουν. Δηλαδή, ας πούμε, σε λογικά θα μείνει ο Αρκαδικός. Δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερο από την Καβάλα. Στο δεύτερο γύρο σε καμία περίπτωση. Στον πρώτο μπορεί. Ναι, anyway. Εντάξει. Δηλαδή, πέφτει ο κόρυβος που έχω την εντύπωση ότι ο κόρυβος πιο πολύ πληρώνει. Ξέρω την υπερβολική φόρμα στην οποία βρέθηκε στην αρχή και κάποια στιγμή ο κόρυβος κοντά στην δεξάδα. Τα οικονομικά του προβλήματα. Τα οικονομικά του προβλήματα, μια που μιλάμε τον κόρυβο, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν βέβαια, γιατί ο άνθρωπος είναι κοντά στα 40 χρόνια στο άθλημα, αλλά φάνηκε ότι όταν λέγε Σούλης Μαρκόπουλος, δεν υπάρχει καμία μα καμία σκιά πάνω από το κεφάλι σου. Εγώ να το πω και ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω θα το αν πήγαινε στη διαδικασία και έλεγε, ξέρει. Εντάξει, παιδιά, μην σκίζεστε κιόλα. Ναι, εγώ πιστεύω θα το αφήσει έτσι. Για εμένα δεν θα με πείραζε αυτό. Ούτε εμένα. Ο γιος του είναι προπονητής στην άλλη. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να μείνουν στην Α1. Δεν θα ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε διάβρωση του ιστού της Α1 εάν και εφόσον γίνονταν κάτι τέτοιο. Έτσι. Και μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλο. Όπως το έχουμε δει πολλές φορές, ακόμα και εδώ γύρω. Καλά, ναι. Εννοείται. Μην τρελαθούμε ότι δεν έχουν γίνει διαβρώματα. Έτσι. Εντάξει. Ναι, υπάρχει μια ομάδα που έχει ισχυρό κίνητρο να μείνει στην κατηγορία. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Χαίρομαι πολύ, είτε πέμπτο, είτε έκτο, είτε έβδομο, είναι κάτι συγκλονιστικό. Εκτό και αν είσαι μια ομάδα που έρχεται με την Α2 και θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται, που και αυτό μέχρι ένα σημείο μπορεί να θεωρηθεί πολύ ισχυρό κριτήριο. Αλλά με όλα τα αυτά δεν. Και έχω την εντύπωση κιόλα ότι η διαφορά ήταν και ισχυρή και κανονική και δεν άφησε ποτέ σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μιλά για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Άφησε κάποια στιγμή. Στο τρίτο δεκάλεπτο το σκορ που έτρεξε ήταν 2-19. Ναι. Και γύρισε ο κόρυβος από το πλην 10.
Πόσο τέλειωσε το παιχνίδι. Ναι, άσε το πόσο τέλειωσε. Εκεί όλοι, επειδή ήμουνα σε έναν αγώνα εδώ τοπικού και υπήρχαν και άλλοι εκεί πέρα που ακούγανε τα παιχνίδια της Basket League, μπορώ να σου πω ότι το μισό γήπεδο γελούσε. Ναι. Στο σέρι του κόρη. Ήξερε το μισό γήπεδο του κόρη, όσο ωραία. Ναι. Σε τι παιχνίδι σου, μπάσκετ ή ποδοσφαίρο. Ποδοσφαίρο. Και ήξερε τον κόρη του γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Oh, τουλάχιστον εκεί που ήμασταν. Χαμό. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον ρωτούσαν για την καβάλα. Α, η καβάλα. Λοιπόν, ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα τον κατηγορούσα τον Μάστερ Σουίλ, αν το έκανε. Όπως δεν θα κατηγορούσα τον οποιονδήποτε έτσι. Ακόμα και αν αυτό πλήγωνε την καβάλα τελική ανάλυση. Γιατί ξαναλέω, νομίζω ότι ξέρουμε ότι είχε. Με την καβάλα έχει συμβεί μεταξύ μας. Λοιπόν, έτσι. Δεν είναι κακό. Κακό προφανώς είναι αν θέλει να τα δει όλα όμορφα, ωραία, καμωμένα. Εντάξει, αυτό γίνεται. Ναι. Αυτά. Ξαναλέω, πέφτουν ομάδες οι οποίες για μένα δεν ήταν οι καλύτερες ομάδες στην καβάλα. Πέφτει η καβάλα η οποία ναι, πληρώνει τις αμαρτίες, του πρώτου γύρου, έτσι, και αυτό που ενοχλεί ακόμα περισσότερο πληρώνει, ξαναλέω, αμαρτίες προφανείς. Είναι πολύ διαφορετικό να πεις ότι ξέρεις, φίλε, εγώ έκανα καλές επιλογές. Καλές επιλογές τις έκανα. Σε οποιοδήποτε για να έκανα καλές επιλογές, αλλά δεν μου βγήκανε. Δεν μου βγήκανε, φίλε. Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί και δεν βγαίνουν. Ναι. Υπάρχουν προπονητές που είναι μια χαρά προπονητές και δεν πιάνουν. Έτσι. Και άλλο. Να βλέπεις το φορτηγό, το τρένο ή το αυτοκίνητο, διαλέξτε ένα μέσο να πηγαίνει πάνω στον τοίχο και όμως με όλα τα αυτά για ακόμα μια φορά να μην ακούς ανθρώπους που μπορεί να ξέρουν και κάτι παραπάνω. Και φάνηκε αυτό τελικά. Λοιπόν. Από εκεί μετά βλέπουμε και κάνουμε. Έτσι, η Α2 είναι μια κατηγορία μακριά από την Α1. Αυτό μπορεί να είναι πολύ μακριά, μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Φέτος φάνηκε ότι πέσανε πάρα πολλά λεφτά στην Α2 και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την Α1 ως το επόμενο σκαλοπάτι της προεδρικής και παραγωγικής τους καριέρας. Έτσι. Χωρίς λεφτά φυσικά δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, μην πέσουμε στα αστεία τη ποδοσφαιρική ομάδα του λαϊκές βάσεις και ιστορίες για γρήγορους. Αυτά δεν γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, ιδιαίτερα για ένα άθλημα το οποίο δεν το κατέχουν και πάρα πολύ και δεν το συμπαθούν και πάρα πολύ. Έτσι, κατά το ποδόσφαιρο είναι μίλια μακριά στη δημοτικότητα. Αυτά. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν δηλώσεις από το. Οχ, ναι. Από το Οχ. Όχι. Το Οχ είναι κοντά στην Άνθησα. Όχι, από το συνδρομητικό κανάλι. Ο κύριος Καστρίτης και ο κύριος Γιατζόγλου. Όλοι γνωρίζετε ότι κάποια στιγμή πιάστηκαν στα χέρια Γιατζόγλου και Λέιζερ για τις επιλογές του Λέιζερ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να πεις οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι σαν τα έχασε. Ναι. 54-61. Ναι, πολύ νωρίς δεν τελείωσε το παιχνίδι. Πολύ αργά ξεκινήσαμε εμείς. Όχι, είναι. Έχω την εντύπωση ότι. Ναι, κάποια στιγμή θα αναπροσαρμοστεί, φαντάζομαι και αυτό. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Δεν έχει ούτε δύο ώρα. Ναι, σύμφωνα με τη θεωρητική ώρα, α πούμε. Θα... Εκτός και αν το τέλος το εννοείται δεν γυρίζει. Μιχάλη, μήπως εννοείς δεν γυρίζει το παιχνίδι. Ή εννοείς ότι τελείωσε το match, that's the end of it. Please explain. Ευχαριστούμε. Εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε αργά. Εσείς ξεκινήσατε αργά. Εγώ στο έχω πει ότι εσείς ξεκινήσατε αργά. Ναι. Σύμφωνο, ναι. Κοίτα, ας πούμε ότι είναι μια συνισταμένη ανάγκη στο ότι εμείς ξεκινήσαμε αργά και το παιχνίδι ξεκινάει ακόμα σε. Τέλος λέμε. Καλά. σε χειμωνιάτικη ώρα, έτσι. Θα δεις ότι σύντομα θα αλλάξει η anyway, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. 54-61, νομίζω αξιοπρεπέστατο. Όχι αξιοπρεπέστατο, είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτόν την προβληματίζει ό,τι αφορά. Όχι, νομίζω ότι είναι αδιάφορα από εδώ και πέρα το παιχνίδι για τη 40. Εντάξει. Για να καταλήξουμε, έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Καστρίτη και του κύριου Γιατζόγλου. Υπήρξε ένα επεισόδιο ανάμεσα σε Στίβ Γιατζόγλου και Λέιζερ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι ο Λέιζερ ήταν ο μοναδικός ξένος που δεν είχε διαλέξει ως Στίβ. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα δεν υπήρχε καλή. Θα το πω αλλιώς. Δεν λέω ότι πιάστηκαν στα χέρια επειδή δεν τον είχαν διαλέξει ο Γιατζόγλου, έτσι. Δεν υπήρχε η σχέση που είχε με τους άλλους παίκτες, οι οποίοι προφανώς, ρε παιδί μου, εκτός από προπονητή, τον Στίβ, τον έχουν και σαν μεγαλύτερο σε ηλικία φίλο και κατά πάσα πιθανότητα και δάσκαλο στα ελληνικά. Για να έχεις κομμουνώσει τα λέω όλα αυτά. Λοιπόν, coach Steve. Αυτά. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ή μπορεί να είναι πολλές φορές πάνω στην. Πάνω στην τρέλα του παιχνιδιού, πάνω στην ένταση. Πιο πολύ αυτό ήταν. Έτσι, γιατί και ο Λέιζερ κατά ψέματα, όσο ήταν εδώ πέρα, ο Νέξ ξέρει καλύτερα γιατί αυτό είναι η celebrity τη υπόθεση, αυτό είναι κοντά στου παίκτε. Δεν νομίζω το παιδί έχει δώσει βάσει. Δηλαδή έχουν περάσει Αμερικάνοι την καβάλα, οι οποίοι ήταν σε κάποια παράλληλη διάσταση και όχι σε αυτήν εδώ που ζούμε εμεί. Ναι, εντάξει.
Ο coach Steve μπορεί να είναι 60 κάτι, αλλά το αίμα ακόμα βράζει. Coach. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Και θα το ακούσετε και στις δηλώσεις του. Μια δήλωση την οποία. Coach ακόμα βράζει. Για να καταλάβετε, την έβγαλε και σε ξεχωριστό, τέτοιο, σε ξεχωριστό μέρος αυτή τη συνέντευξη. Το ίδιο το συνδρομητικό κανάλι που κάλυπτε τους αγώνες στην Basket League. Για να καταλάβετε τι ακριβώς. Νομίζω ότι χάνει, κερδίζει ο coach. Οι ατάκες δεν λείπουν. Και είναι κάτι που νομίζω ότι θα λείψει στην μπασκετική καβάλα γενικότερα με τον υποβιβασμό της στην Α2. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κύριο Καστρίτη και Γιατζόγλου από το παιχνίδι Αρκαδικός Καβάλα 74-68. Είναι επί σειρά πολλών εβδομάδων που αγωνίζονται με την πλάτη στον τοίχο, ξεπερνούν τον εαυτό τους. Κάθε εβδομάδα στην προπόνηση, σε κάθε αγώνα που δίνουν. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Νιώθουμε πολύ ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι και σήμερα κάναμε τη δουλειά μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ένα ακόμα παιχνίδι. Την επόμενη αγωνιστική εναντίον της ΑΕΚ. Το όνειρο τελείωσε, ξυπνήσαμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα θα παίξει του χρόνου στην Α2. Δυστυχώς οι κινήσεις γίνανε, οι συγκυρίες όμως δεν ήταν με το μέρος μας. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το σκηνικό που έγινε στον πάγκο με τον Λέιζερ, είναι κάτι που θες να τα αφήσεις απ' έξω? Ο Λέιζερ εκείνη τη στιγμή είχε θολώσει το μυαλό του, του έχω πει 15 φορές να μην κάνει μπάσκετ από τη γωνία. Δεν μ' άκουσε, έκατσε στον πάγκο. Να καθόταν στον πάγκο καλά, ήταν στα αποδυτήρια κάθισε. Ναι, για την ασφάλειά του. Έλα. Έπως. Ο Λέιζερ κάθισε στα αποδυτήρια για την ασφάλειά του. Δεν ήθελα να σε χαλάσω, Λέιζερ. Κοίτα τι γίνεται. Εντάξει. Δεν κάθισε στον πάγκο. Σου λέει κάτσε στα αποδυτήρια γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πιάστηκαν κανονικά δηλαδή και στα χέρια. Για την ασφάλειά του. Πρέπει να είσαι επικός για να το πεις αυτό, φίλε. Εντάξει. Και στο τέλος κάνει και στο δημοσιογράφο «Ελάτε». Ότι... Άντε, ας τελειώσουμε για την ασφάλειά σου. Και στην ασφάλεια τώρα. Στο δεύτερο φωνή του δημοσιογράφου αυτό δεν είναι ο Καουρίς, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λέγεται. Στο δεύτερο, πώς θα το πω, συνηθισμένος από τις συνεδρίες τύπου που παίρνουν στο Στίβ εδώ πέρα, νομίζω ότι αυτός που μιλάει στο Στίβ ήταν ο Γομνινός και λέω στον Ενικό. Άτσα της! Μετά δεν κατάλαβες τι μιλάει για την ασφάλειά σου. Λέω στον Ενικό, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να μου πεις, λέω κολλητηλίκια με τον Στίβ, ρε φίλε. Μετά δεν κατάλαβα την δηλώση από την Νόβα. Ναι. Μια στιγμή, εντάξει. Με συνεπήρε και εμένα η διασημότητα. Για την ασφάλειά του, φίλε. Έτσι, για την ασφάλειά σου. Είμαι ο Στίβ. Είμαι αυτός που στην ουσία έπαιξε τον Predator. Τον που κυνηγούσε ο Schwarzenegger. Little Kitten Laser. Who are you messing with, man? Little Kitten Laser. Λοιπόν. Σαν να μπορείς να λέει Laser, αλλά άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη Χάρη. Τι έφυλα να έχει ο Darth Vader. Με το φόρος θα σε πνίξω. Χαμένε. Lost one. Λοιπόν. Τι είπε ο Θεός, ρε φίλε. Αυτό είναι θεϊκό. Είναι θεϊκό αυτό που λες. Είμαι μαζί σου, κότσου. Λοιπόν, να πούμε. Για την ασφαλειά του. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δηλαδή, θα γινόταν τίποτα άλλο στον πάγκο και μπορεί να σε μπλάκω να τσιμπάπε, αδερφέ. Γι' αυτό σε άφησα στα αποδυτήρια για την ασφαλειά σου. Όχι μόνο στο αποχώρησε ο Λέιζερ. Του κάναν νόημα οι υπόλοιποι ότι ξέρει πάνε. Α πούμε, υπάρχει και το βίντεο το αντίστοιχο στο κανάλι σου. Μάλιστα. Συγκεκριμένα ο πυροσβέστης ήταν ένα των μάλλον των πυροσβεστών, ο οποίο μπορεί να διακρίνει το βίντεο, είναι ο Πενταζίδης. Ναι, ο Νίκος είναι. Ναι. Ο Νίκος είναι και τέτοιο παιδί. Είναι ο παδός Σίριντς. Γενικότερα, αν και τον παίρνει να μην είναι. Όσοι ξέρουν τον Νίκο, καταλαβαίνουν ότι λέω. Αλλά ναι, είναι και η θέση του μέσα στην ομάδα. Δεν για το Θεό. Εντάξει. Πέρα τη όλη πλάκα, δηλαδή, αυτά είναι και πράγματα που λογικά δεν πρέπει να γίνονται, ιδιαίτερα σε μια ομάδα η οποία παίζει επαγγελματική κατηγορία. Αλλά είναι από την άλλη, χωρίς καμία πλάκα μέσα γιατί τα έκανε επική. Ναι. Ότι τον άφησα τον άλλο στα αποδυτήρια για την ασφάλειά του είναι απλά ένα έπος. Εντάξει. Οκ. Πραγματικά θέλω να αυτό λέω, κόβει Steve. Θα έρθω for an autograph. Θα φοράω και πανοπλία για την ασφάλειά μου. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική είναι επόμενο Σάββατο στις 5. Καβάλα ΠΑΟΚ. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι της Καβάλας για την σύντομη παρουσία της στην Basket League. Έτσι, πέρσι ανέβηκε. Φέτος επιστρέφει στην Α2. Να πούμε και τα τελικά αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια ταπεινή συμβουλή που έχω να δώσει. Ταπεινή. Έχω να δώσω. Mm-hmm. Ταπεινότατη είναι η συμβουλή. Είναι, αν και εφόσον είναι να πανηγυρίσει η ομάδα κάτι τα επόμενα χρόνια, αυτό ας μην είναι
το τρένο της Α2. Ψέχασα αν, τώρα. Ναι, να μην πανηγυρίζουμε για τρένα στην Α2, ιδιαίτερα όταν έχεις μια ομάδα που είναι δύο σκάλες καλύτερη. Mm-hmm. Παίρνω πίσω το πρωτοπληκτικό, δεν μ' αρέσει. Ας μην πανηγυρίζετε με ΑΙ. Δεν είναι, εγώ ξεστή, ναι, με ΑΙ. Okay, ναι, το θεώρησα λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε πέρσι, είναι η αλήθεια. Με γλέντια και ψητά και τον. Είναι καλό ρε παιδί, φαντάζομαι είναι ωραίο ρε παιδί. Εντάξει, αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Α1. Άρα εμπιστεύεις εκεί που ανήκεις. Μην το πολύ πανηγυρίζεις, μην είσαι υπερβολικός. Όταν και εφόσον λοιπόν ανέβεις στην Α1 ξανά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι αν και εφόσον οι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά μείνουν εκεί πέρα. Mm-hmm. Βέβαια η Α2 πλέον είναι πολύ πιο δύσκολη κατηγορία. Αυτό. Έτσι. Πολύ πιο δύσκολη κατηγορία. Λοιπόν, τότε ναι. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσα κάλλιστα η Καβάλα όλη αυτή την ιστορία που έκανε πέρσι με το τρένο της Α2 mm-hmm. να το κάνει όταν δύο ή τρεις χρονιές πριν όταν βγήκε 7η, 8η. Ναι. Έτσι. Που για μένα ήταν, είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία γιατί βγήκε 7η ή 8η στον υψηλότερο ανταγωνισμό που υπήρχε. Δηλαδή μην αδικείς σε πολλά εισαγωγικά τον εαυτό σου πανηγυρίζοντας κάτι το οποίο για το επίπεδό σου θεωρείται δεδομένο και λογικό. Αυτά. Λοιπόν, να αναφέρουμε τελικά αποτελέσματα ΓΑΜΑ Εθνικής Μπάσκετ. Αγία Βαρβάρα Γέφυρα 54-61 και γυμναστικός, ενώ σπίδαξε να θες γυμναστικός σύλλογος Ελευθερούπολης, συγγνώμη, 92-57. Κατέρευσε στο τέλος ο Γουσουέ. Ναι, είναι και δύσκολο, παιδιά, κατά ψέματα, έτσι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κρατήσεις, μιλάμε για ομάδες οι οποίες, εθνικές κατηγορίες, αλλά μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι... Ερασιτέχνη από την από ποια άποψη ότι η δουλειά του είναι άλλη, έτσι, αυτό είναι το χόμπι του. Από μια στιγμή μετά, όταν δεν υπάρχει και κίνητρο βαθμολογικό, δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία. Είχαμε και τη συνέντευξη του coach εχθές, ο οποίος είπε ότι έχει και 6 παίκτες από το παιδικό. Έτσι, ναι, δηλαδή. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ψήνουν τα παιδιά και μακάρι να κάνουν και μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον. Έτσι, αλλά ναι, δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία να βρει κίνητρο και να πει ότι ξέρει, ναι, θα πάω να παίξω και. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τη δική μας ασφάλεια. Ας πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θέλω να πω ότι για τη δική σου ασφάλεια σε άφησα στα αποδυτήρια laser. Ξέρω να μπορείς να λέει laser, εμένα με λένε artillery, πυροβολικό. Little kitten, πώς το λένε το laser στο μικρό? Tyler. Tyler. Μικρό χαριτωμένο. Έλα, πάμε. My name is Lion Steve. Θα έπαιζε στο Game of Thrones, αλλά βαριόμουν να πάω μέχρι εκεί πέρα. Έλα, πάμε σε διακοπές. What? Γιάννης Μελισσόπουλος, Νάκης Κομνηνός. 11 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και άλλα τόσα σε όλη τη γη. Κλαίμε όλοι. Ράδιο Αλφα, 88,6. Αλφα Ράδιο, 88,6. Εσύ δεν πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα, τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Σήμερα ο καφές έγινε καπουτσίνο. Παλιά ήταν ελληνικός. Η μουσική έγινε pop. Αλλά παλιά ήταν ρεμπέτικη. Τα κομμωτήρια έγιναν hair salon. Αλλά για μας πάντα θα είναι κουρία. Τριχοκοπτίον Men's Club. Το παλιό συναντά το καινούριο σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Τριχοκοπτίον. Με την υπογραφή του Στράτου Κοτσάση. Τριχοκοπτίον. Εντός στο ΑΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 27 στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2514-000-876. Τριχοκοπτίον. Όπως παλιά. Όπως παλιά. Το να δουλεύεις με τη γη σημαίνει ξόδεμα. Γιατί ξοδεύεις από το χρόνο σου, τα υλικά σου, από την ενέργειά σου και το μυαλό σου. Ξοδεύεις τον εαυτό σου και όλα αυτά που έχεις. Αλλά τι γίνεται όταν πρέπει να ξοδέψεις από αυτά που δεν έχεις? Γι' αυτό η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την Κάρτα Αγρότη. Μια κάρτα για να χρηματοδοτείς τις αγορές σου.
Να ξοδεύεις για τις ανάγκες της γης σου τη στιγμή που χρειάζεται και να την εξοφλείς όταν πάρεις την αγροτική επιδότηση. Βγάλε και εσύ τη δική σου κάρτα αγρότη στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιός με το οποίο συνεργάζεσαι. Γιατί η γη σου δεν μπορεί να περιμένει. Τράπεζα Πειραιός. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Πληροφορίες και όροι στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιός και στο piraeusbank.gr. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Καλά ήμουνα χτες σε ένα σπιτάκι και βλέπαμε το ματσάκι. Και μας έρβηραν και καλά αλαντικά, σαλαμάκι, λουκανικάκι, μορταδέλα και γαλοπούλα. Εκεί δεν κρατήθηκα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, έχετε δοκιμάσει ποτέ αλαντικά ανανιάδι, μορταδέλα, σαλάμι, αέρος, χωριάτικο, λουκάνικο? Εκεί να δεις γαλοπούλα. Από σήμερα ψαχτείτε όλοι για αλαντικά ανανιάδι. Βαζουργόρου. Αλαντικά ανανιάδι. Με δίκτυο διανομής σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα βρίσκονται παντού. Τώρα και στο δικό σας σπίτι. Αλαντικά Ανανιάδη. Η γεύση στα καλύτερά της. Και τώρα δοκιμάστε τη νέα σειρά Αλαντικών Ανανιάδη με σήμα το λιοντάρι. Μου τρέχουνε τα σάλια ρε παιδιά. Σήμερα ο καφές έγινε καπουτσίνο. Παλιά ήταν ελληνικός. Η μουσική έγινε pop. Αλλά παλιά ήταν ρεμπέτικη. Τα κομμωτήρια έγιναν hair salon, αλλά για μας πάντα θα είναι κουρία. Τριχοκοπτίον Men's Club. Το παλιό συναντά το καινούριο σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Τριχοκοπτίον, με την υπογραφή του Στράτου Κοτσάση. Τριχοκοπτίον. Εντός στο Ας Μεγάλου Αλεξάνδρου 27, στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2514-000-876. Τριχοκοπτίον. Ανδρική υπόθεση. Ανδρική υπόθεση. Καλά ήμουνα χτες σε ένα σπιτάκι και βλέπαμε το ματσάκι. Και μας έρβηραν και καλά αλαντικά, σαλαμάκι, λουκανικάκι, μορταδέλα και γαλοπούλα. Εκεί δεν κρατήθηκα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, έχετε δοκιμάσει ποτέ αλαντικά ανανιάδι? Μορταδέλα, σαλάμι, αέρος, χωριάτικο, λουκάνικο. Εκεί να δεις γαλοπούλα. Από σήμερα ψαχτείτε όλοι για αλαντικά ανανιάδι. Βαζουργόρου. Αλαντικά ανανιάδι. Με δίκτυο διανομής σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα βρίσκονται παντού. Τώρα και στο δικό σας σπίτι. Αλαντικά Ανανιάδη. Η γεύση στα καλύτερά της. Και τώρα δοκιμάστε τη νέα σειρά Αλαντικών Ανανιάδη με σήμα το λιοντάρι. Μου τρέχουνε τα σάλια ρε παιδιά. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Get what we're told before we get too old.
garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, was here in your perfect eyes. I just couldn't say. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Αλφα Ράδιο 88,6. Όπως λέμε, ραδιόφωνο. Εσύ θα πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Καλά ήμουνα χτες σε ένα σπιτάκι και βλέπαμε το ματσάκι. Και μας έρβηραν και καλά αλαντικά, σαλαμάκι, λουκανικάκι, μορταδέλα και γαλοπούλα. Εκεί δεν κρατήθηκα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Έχετε δοκιμάσει ποτέ αλαντικά Ανανιάδη? Μορταδέλα, σαλάμι, αέρος, χωριάτικο, λουκάνικο. Εκεί να δεις γαλοπούλα. Από σήμερα ψαχτείτε όλοι για αλαντικά Ανανιάδη. Βάζουν γκολ. Αλαντικά Ανανιάδη. Με δίκτυο διανομής σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα βρίσκονται παντού. Τώρα και στο δικό σας σπίτι. Αλαντικά Ανανιάδη. Η γεύση στα καλύτερά της. Και τώρα δοκιμάστε τη νέα σειρά αλαντικών Ανανιάδη με σήμα το λιοντάρι. Μου τρέχουνε τα σάλια ρε παιδιά. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. What are we doing? Yeah, we got backstage passes for Alice Cooper. Feed him up, Frankenstein. Well, I need
Γιώργος Κογκαλίδης. Θεός, τόλη μου, Θεός, τα είδα όλα. Δηλαδή άριστα 10. Διάριστα 10, καλέ Λίαν, καλός, τέλειος. Ράδιο Αλφα, 88,6. Ξεχνιέμαι, γεια σας. Τι κάνετε, ξεχνιέμαι, δεν μου κάνει εδώ η κονσόλα κανένα σήμα. Μπερδεύομαι ανάμεσα σε... Αν καταφέρεις να σου κάνει μήνυμα η κονσόλα, να σου κάνει σήμα η κονσόλα. Έτσι. Νο, ε? Για πες. Ο κονσολιέρης μπορεί η κονσόλα, φαντάζομαι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Γεια σου Γιώργο Γκαλίδη. Γεια σου Γιάννη, και θέλω να πω ότι σε αυτή την ανατρεπτική συνάντηση που έχουμε τη ραδιοφωνική. Για πες. Συνήθως όταν έβγαινα σε ένα ραδιόφωνο, έβγαινα για να ενημερώσω. Ναι. Τώρα βγαίνεις. Στο δικό σου βγαίνω για να ενημερωθώ τι κάνει η σάντα μας. Έχασε η σάντα, ρε εσύ, Γιώργο. Έχασε από, τον πρώτο, από την πρώτη γέφυρα με 54-61. Έχασε, αδερφέ. Χάσαμε. Έχω να πω ένα πράγμα. Με κάθε σεβασμό στον αντίπαλο. Διαπες. Μπορεί να χάσαμε από την πρώτη γέφυρα, αλλά στη δεύτερη γέφυρα θα σου πάρουμε παραμάτωμα. Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός αν έχει διόδια. Γιατί αν έχει διόδια δεν πληρώνουμε. Ναι, δεν πάμε από γέφυρα σε πασχολείο. Έτσι, σωστά, σωστά. Έπεσε από τη γέφυρα. Έπεσε από τη γέφυρα και έχασε. Βέβαια η αλήθεια είναι νομίζω ότι τρέχει σωστή κατηγορία και. Ναι, ναι, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει και τεράστιο, τεράστιο κίνητρο. Α πούμε, αλλά όσο να είναι, όταν χάνει χάρη. Τώρα, όταν η Σάντα παίζει για το λαό τη, δεν παίζει για την κατηγορία. Έτσι, ρε, λαό υπάρχει. Σου είπα μια φορά, όταν με το καλό κάποια στιγμή ανέβει προ τα πάνω, θα σε πάω σε ένα παιχνίδι τη για να δει ότι έχει όντω λαό. Και αρκετό λαό και ακολουθεί από καθαρά πασχετικό λαό γιατί κατά ψέματα. Ποιο άλλο θα ακολουθήσει τη Σάντα, α πούμε. Την Καβάλα μπορεί να ακολουθήσει και ποδοσφαιρικό λαό. Νομίζω ότι όταν με το καλό βρεθούμε και πάμε σε αγώνα τη Σάντα, yes. Θα νιώθω ρε παιδί μου σαν τον καιρό που ήμουν πιτσερικά σε πέταλο οργανωμένο. Δηλαδή θα πρέπει να την νιώθω πιο ομάδα τη καρδιά μου. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Όχι, είναι, σου λέω, είναι μια ωραία, πολύ ωραία μπασκετική ιστορία. Πολλέ φορέ αδικούν τον εαυτό του. Μερικοί θύμονται εκεί πέρα, το έχω πει πολλέ φορέ. Και αλήθεια είναι παραπονέθηκαν κιόλα. Δεν το λέω με κακία. Να. Λοιπόν, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, ναι, είναι σου λέω. Είναι μια πολύ όμορφη, είναι μια ομάδα που ξεκίνησε, σου λέω. Σαν τις ομάδες που κάναμε εμείς όταν είμαστε από τις Ζηρικάδες, έλα παίξουμε έξω στο ανοιχτό, ξέρω εγώ, οι πέντε εμείς με τους πέντε τους άλλους. Και αυτό κάποια στιγμή έχει γίνει μια ομάδα η οποία έφτασε να βρίσκεται σε εθνικές κατηγορίες. Θα πω πάντως ότι η επικοδομητική κριτική είναι πάντα. Πρέπει να είναι καλοδεχούμενη και πάντα έχει να προσφέρει. Όταν δεν κάνεις κριτική για την κριτική, αυτό δεν το λέω για σένα, το λέω για αυτούς που παραπονιούνται ενδεχομένως. Και όταν η κριτική έχει στόχο να σε βελτιώσει, νομίζω ότι καλό είναι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Δεν τώρα το κριτική για μένα ίσως και είναι και λίγο υπερβολικό. Δηλαδή δεν... αυτό είναι ένα χόμπι για μένα αυτό που κάνω. Ναι, ναι, και απλά είναι, ξέρεις, όταν μιλάω στο μικρόφωνο είναι σαν να συζητάω με κάποιον, σαν να μιλάμε στο τηλέφωνο. Μπορεί να κάνεις και για τον τρόπο που παρκάρει ο άλλος. Ναι. Το θέμα είναι η πρόθεση πρέπει να αναδιαγνώσει κάποιον. Πολλές φορές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και αυτό, είναι ένα παράπονο σε πολλές εισαγωγικά που έχω από πολλές ομάδες. Το έχω πει πολλές φορές, από πολλές ομάδες τοπικές. Υπάρχει το οξύμορο του να παραπονιούνται οι ομάδες ότι δεν προβάλλονται όπως πρέπει και όταν πρέπει να προβληθούν. Έτσι, όταν στην παρουσία του τεράστιου celebrity Νάκη Κομνηνού εκεί πέρα να δώσω κάποια συνέντευξη, κάνουμε πείσματα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Και η πλάκα ποια είναι ότι μετά το πείσμα εκείνο και μετά την έλλειψη τη οποιασδήποτε συνέντευξη, υπάρχει παράπονο, μα γιατί δεν με έβγαλε σε μένα, βρε αγόρι, αφού ήρθα και δεν ήθελε. Δηλαδή, βοήθησε με λίγο, δεν μου βοηθά. Δηλαδή, δεν θέλω ρύζι με νερό, θέλω νερό με ρύζι. Ναι, αλλά ναι, εγώ τι να κάνω. Εγώ τι να κάνω, Γιώργο. Έχασε η Σάντα. Έχασε Καβάλα, αλλά φίλε, η επικότερη ατάκα όλων των εποχών ανήκει στον Στίβ. Δεν ξέρω αν άκουσε την ατάκα για το λέιζερ. Την άκουσε την ατάκα για το λέιζερ. Δεν την άκουσα, αλλά μου τη μεταφέρανε για το καλό του βγήκε. Για την ασφάλειά του έμεινε στα αποδυτήρια. Γιατί είμαι στήμφιλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και που και πολύ πας. Καλό ήταν αυτό που είπε. Θα έλεγα εντάξει, το νομίζω ότι γενικώ είναι ατακαδόρο ο coach. Αυτό πιστεύω ότι μπαίνει άνετα στο top 10, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Ότι ξέρει, φίλε, καθώ είναι στον πάγο και κέλνει καμιά βλακεία, μπορεί να σου κατέβαζα και τα μούτρα, α πούμε. Ναι. Ρε, το λέει ακόμα κάθε άνθρωπο. Δεν του παρατάει το θέμα. Νομίζω ότι αυτό ξέρει δεν αλλάζει με τα χρόνια. Ναι. Απλά λέει, ρε παιδί μου, ότι πρώτα, άμα το δει κάποιο τον coach από κοντά, είναι φτούχτο να με το ματιάξω. Κοτσονάτο, έτσι. Ναι. Στα 66 του, αν δεν κάνω λάθος. Να 66. Λοιπόν. Καλό να μην το λες και πολύ. Ορίστε. Καλό είναι και να μην το λες και πολύ τα χρόνια του και δεν μπορεί να βρεθείς εσείς για καμιά ίσα. Για τη δική σου ασφάλεια. Δεν το λέω για κακό. Το λέω ναι, αλλά για τη δική σου ασφάλεια. Θέλω να σου πω, ναι, πώς να δεις. Δηλαδή δεν είναι 50, δεν είναι 55, είναι μια ηλικία ξεβαστή. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία τι λες, πώς το λες, μπορεί να πεις ένα 6.
Έτσι. 26. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι λίγα μαθηματικά. Να έχει, δεν μπορεί να πει 26, δεν μπορεί να πει 36. Δυστυχώς, coach, με όλο το σεβασμό του λέω, δεν μπορεί να πει 46. Έτσι. Με δική σου ευθύνη. Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω ότι λέγομαι Νάκης Κομινός και τα λέω όλα ξεκάθαρα. Λοιπόν. Εντάξει, μπράβο. Γιατί ξέρει, καμιά φορά πιστεύει ότι με τα χρόνια, ρε παιδί μου, αυτό λίγο. Η αλήθεια είναι, εδώ πέρα μέσα με τον Παναθηναϊκό, είμαι σίγουρος ότι άλλαξε που κάμισο γιατί ήταν κάθιδρος στη συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Είμαι σίγουρος ότι από μέσα κάτι άλλο έβαλε. Γιατί ο άνθρωπος ήταν. Το έζησε το θέμα, πραγματικά. Φάντατος. Μπράβο, μπράβο. Και θα έλεγα ότι να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας, ξεκινώντας ουσιαστικά από αυτό που έγραψε και σαν σχόλιο στο μπάσκετ, ότι θα ρω ότι με την εξέλιξη, με την τελευταία αγωνιστική, την τελευταία χρονικά εννοώ. Mm-hmm. Προτελευταία πραγματικά, μας μένει άλλη μια στροφή. Θα λέω ότι πλέον όποιος ασχολείται με το ελληνικό μπάσκετ πρέπει να νιώθει περήφανος. Και στοιχείο της περηφάνειας είναι η καβάλα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά ένα σημαντικό στοιχείο της περηφάνειας θα λέω ότι είναι η Μάρκο Πλέη. Ναι. Εγώ πήγα στο σχολείο εδώ πέρα και είπα πραγματικά ξεκάθαρα, εγώ δεν θα τον οδηγούσα τον Κοτσούλη αν το έδινε. Έτσι, ξεκάθαρα. Θυμάσαι ότι σου είπα από την πρώτη στιγμή ότι ούτε ο Κοτσούλης ούτε ο Κοτσχάρης Μαρκόπουλος θα ήθελαν να χαρίσει ο ένας κάτι στον άλλον. Όσοι είδαν αυτό που λέμε τη γλώσσα του σώματος του Σούλη μετά το τέλος του αγώνα, κατάλαβαν ότι είναι αυτό που λέει το πίνω και με πίνει. Δηλαδή, ναι, μεν έπρεπε να κερδίσει, απ' την άλλη ένιωθε το βάρος αυτό που κάνει. Ναι. Αλλά σε λαβεί που λένε και οι Άγγλοι, έτσι. Οι Άγγλοι το λένε συχνά αυτό που λες και εσύ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων που ασχολούνται με το σπορ. Και δεν μπορείς. Έχω την ότι θα είναι πάρα πολύ στη θέση του κότσου Μαρκόπουλου, θα το χειριζόταν διαφορετικά αυτό. Ποιος? Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ στη θέση του κότσου Μαρκόπουλου, του μεγάλου, του senior, έτσι, όχι του junior, θα το. Σου είπα. Έχω την εντύπωση ότι θα ήταν φιλικό το μάτς. Σε άλλη περίπτωση. Αν θες να σου πω τη γνώμη μου, σαν πατέρας και μετά σαν άνθρωπος που ασχολείται έστω και ανίδρα με τα σπορ, αν θέλεις να βοηθήσεις πραγματικά το παιδί σου, του ρίχνεις άλλους 10 στο κεφάλι. Με τη μένη ότι πρέπει να μάθει ότι τίποτα δεν του χαρίζεται στη ζωή. Και θα ρωτήσω ότι αν του χάριζε, πρώτα απ' όλα θα του κόλλαγε μια ρετσινιά που δεν θα βγαίνει εύκολα. Νομίζω το είπες και εσύ προχτές. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμάμαι, δεν πειράζει, κάτι το συζήταγα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ακόμα και ο γιος Μαρκόπουλος, που νομίζω το ξέρει πολύ καλά, ότι δεν είναι Μαρκόπουλος εναντίον Μαρκόπουλου, Κρέμερ εναντίον Κρέμερ, αλλά πάω και εναντίον Κορεύου. Και ότι ο καθένας είναι πολύ μικρός σαν εγώ απέναντι στο εμείς. Αυτά λοιπόν είναι πολλές διδαχές σε ένα μάθημα. Μα κάνει να μπήκα στη διαδικασία οι δύο άνθρωποι, αυτοί, πατέρας και γιος, να αποδείξουν πράγματα που προφανέστατα τα ήξερε όλος ο κόσμος, για να αποφύγουν κριτική από ανθρώπους. Όχι, νομίζω ότι μπήκαν να παίξουν. Βαθιά ποδοσφαιροβαλλόμενους. Ναι. Απλά νομίζω ότι μπήκαν να παίξουν με σεβασμό απέναντι σε αυτό που κάνουν και σε αυτό από το οποίο. Με το οποίο έχουν μεγαλώσει, γιατί νομίζω ότι ο Χάρης έχει μεγαλώσει αγκαλιά με μια πορτοκαλί μπάλα. Προφανέστατα. Δηλαδή και σχέση να μην είχε καθόλου με το άθλημα τόσα χρόνια στα γήπεδα. Δηλαδή και να μην ήθελε να ακολουθήσει αυτή την πεπατημένη. Άρα το άθλημα είναι πάνω από τον Κόρυβο και πάνω από τον Μπάοκ, που προφανώς είναι πάνω από την οικογένεια Μαρκόπουλου και πέρα λέγοντας. Δεν είναι όμως μόνο η οικογένεια Μαρκόπουλου, είναι συνολικά όλες οι ομάδες προεξέχουσης, για να το πω σωστά. Τη Καβάλα, σας ακούγεται λίγο έτσι, καθαρή Βουσιάνικο, η οποία εγώ μάλιστα το έχω γράψει και στο σχολείο αυτό, στη θέση του κ. Παπακοσταντίνου, και ξέρεις ότι ποτέ δεν τον. Με τον άνθρωπο τον έχω δει δύο φορές και σε αποστάσεις. Ποτέ δεν προσπάθησα να κομίσω γλάφκαση σε Αθήνα ή Καβάλα κατά τη στοιχεία. Αλλά εγώ στη θέση του θυμάσαι ότι το έχω πει και πολλές φορές ραδιοφωνικά στον αέρα στις συζητήσεις μας ότι θα το έκλεινε και θα πήγαινε γι' άλλα. Θα το έκυγα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν το έκανε. Ότι δεν έβαλε. Είναι πολύ σημαντικό ότι επανεπένδυσε, αν και η επένδυση είναι αδόκιμος όρος, γιατί η επένδυση προϋποθέτει. Φέρνει κάτι πίσω, ναι, εδώ δεν έχει φέρει κάτι. Ναι, προϋποθέτει ότι έχει ακόμα μια ελπίδα κέρδους. Ξόδεψε στην ουσία και άλλα χρήματα σε μια υπόθεση που ήταν εξ ορισμού χαμένη, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να χάθηκε, αλλά δεν ήταν εξ ορισμού χαμένη. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι έδωσε πολύ μεγάλη αξιοπιστία στον πρωτάθλημα μας η Καβάλα. Έδωσε πολύ όμορφες εικόνες.
Αν συνυπολογίσεις και την παρουσία του Steve που έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα, έγινε και ατραξιόν μια ομάδα που κατά τα άλλα υποβιβαζόταν. Να σου πω ότι η Marvel είχε ακόμα μια φορά μετά την επική ανατροπή που έκανε με τον Άρη τότε. Mm-hmm. Έτσι. Αποδεικνύεται, παιδί μου, ότι ξέρεις όντως μπορεί να επέμβει και σαν προσωπικότητα και σαν προπονητής. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, εγώ ήμουνα και λίγο. Ποια είναι η λέξη που ψάχνω. Προκατελημένος, δηλαδή δεν είναι ακριβώς η σωστή λέξη αυτή. Για το τι μπορεί να κάνει. Είναι καλό, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βέβαια χρόνια σχέση με τον μπάσκετ, είναι και το άλλο. Είναι καλό να έχεις ατάκες, είναι καλό να είσαι η χαρά του δημοσιογράφου, να το πω έτσι. Το θέμα είναι τι μπορούσε να κάνει. Απέδειξε ότι μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μονάχα οι σχέσεις και το μάτι που έχει στους ξένους παίκτες μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έτσι. Θα σου έλεγα το εξής, ότι ενώ υπήρχαν στιγμές που η καβάλα έφτανε στα όρια να γίνεται, δεν θα το πω αντιπαθητική γιατί είναι βαρύς ο όρος, αλλά τουλάχιστον να μην νιώθεις έτσι θετικά απέναντί της σε προηγούμενες χρονιές. Φέτος θα έλεγα ότι και με την παρουσία του Στίβ, αλλά κυρίως με την προσπάθεια που κατέβαλε, με όποιον και αν, είτε είναι ο Στίβ αυτός που άλλαξε το τσιπάκι, είτε είναι ο πρόεδρος που έβαλε τα λεφτά το χέρι στην τσέπη, είτε είναι ξέρω εγώ ο Κρωμά ή ο καθένας που ήρθανε, όποιος και αν ήταν ο λόγος, η καβάλα έγινε, ας πούμε, παιδί μου, κάτι σαν τη Σταχτοπούτα, που κάτι σαν τη δεύτερη ομάδα του προέδρου, είναι και λίγο καβάλα, ας πούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε τη συμπάθεια όλη μας. Τώρα, βεβαίως, αυτό τιμαριθμικά αυτό το κεφάλαιο, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις ότι θα το εισπράξει με κάποιο τρόπο. Ναι. Αλλά το πρωτάθλημα μας το εισπράττεις, ναι. Γιατί μπαίνει σε συνείδηση του κόσμου που βλέπει μπάσκετ και να το γουστάρει, ναι. Και μπαίνει και η ιδέα της επαναπροσπάθειας του χρόνου να ανέβεις από την Α2 στην Α1, μια Α2 που δυσκόλεψε συγκλονιστικά σε κατηγορία, έτσι. Δηλαδή, πώς θα το πω, είναι αυτό που λέω, ότι πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα πρέπει να έχεις ισορροπία με τον εαυτό σου. Αυτή τη στιγμή η Γαβάλα αποκτά ισορροπία με τον δικό της εαυτό, ξέροντας ότι για 10-11 αγωνιστικές αγωνιζόταν σε μια μάχη που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ χαμηλή, και μόλις όλα αυτά το καραφώ με αξιοπρέπεια και σε λεπτομέρειες, μπορώ να πω εγώ, ένα σούτ εκεί, ξέρω εγώ, μια κακή κατοχή εκεί πέρα, έπεσε. Και για μένα αυτό που είναι το στενάχρονο της υπόθεσης, σε πολλά εισαγωγικά στενάχρονο, γιατί σου λέω δεν χρησιμοποιώ εύκολα τις λέξεις σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, είναι ότι ίσως πέφτει μια ομάδα που δεν ήταν χειρότερη από ομάδες που μένουν. Χωρίς να λέω ότι και καλά, παιδιά, πέστε εσείς για να μην πέσουμε εμείς. Θέλω πάντως να σου πω ότι για να κλείσουμε το κομμάτι Καβάλα, όπου και χτες ήταν ανταγωνιστική, έτσι ήταν, όπως την περιμέναμε, θα σου πω ότι το ρεπορτάζ λέει, και δεν παίρνω όρκο ότι είναι ακριβές έτσι όπως θα το πω, αλλά είναι σίγουρα σε μέσα άγκρες, ότι ο πρόεδρος του ΕΣΑ και ο Γιώργος Χαλβατζάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Καβάλας και τον ευχαρίστησε, είπα, άβλα τον συνεχάρη για αυτό που έχει προσφέρει στο πρωτάθλημα, σε μια πολύ έτσι, φιλική διάσταση και κουβέντα μεταξύ τους. Και αυτό δεν σημαίνει πολλά, αλλά κάτι δείχνει. Σου είπα, πάνω απ' όλα και πριν από όλα, για μένα αυτό είναι καλό. Για το αν έχεις και πόσο έχεις, αν ό,τι κάνεις έχει σαν σκοπό να έχεις ισορροπία με τον εαυτό σου, έχω την εντύπωση ότι αυτό που βγαίνει προς τα έξω, ως επιτελούς, είναι θετικό. Ναι, εκτός αν είσαι ο Τζάκ ο Ντεροβγάλης και ισορροπεί με τον εαυτό σου να σκοτώνεις γυναίκες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και εκείνος που το έκανε, ο Τζάκ εκείνος, με τον εαυτό του τα είχε μια χαρά. Ναι, αρκεί να μην είσαι στην πλευρά της γυναίκας. Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι έχουμε, για να φύγουμε από την καβάλα και να πάμε στο μεγάλο κάδρο, έχουμε μια αγωνιστική ακόμα, όπου τα πάντα ρί. Πλέον μιλάμε για δύο ομάδες που είναι σαν να με ένα καρβουνό, τον Αρκαδικό και τον Κόρυβο. Πριν πάω σε αυτές, θέλω να αποδώσω έτσι, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα εύσημα και σε άλλη μια ομάδα, η οποία, μιλάω για τα Τρίκαλα, η οποία έχει βρει τον τρόπο. Το γεγονός ότι έφυγε ο coach έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο άνθρωπος κουράστηκε να σώσει την παρτίδα τελευταία στιγμή, ή ότι τσούγκρισε. Όχι, εγώ θα σου έλεγα το εξής. Τη λογική του με τη λογική των εχόντων και κατεχόντων των Τρικάλων. Την παραμονή της τελευταίας, την παραμονή του τέλους του πρωταθλήματος, το θυμήθηκε ότι τσούγκρισαν. Εγώ πιστεύω ότι έκανε. Το είχε σαν σκοπό ο άνθρωπος που λέει: φίλε, εντάξει, μου βγάλατε το λάδι. Έτσι, εγώ άλλα ήθελα, εσείς άλλα κάνετε. Σας έσωσα για ακόμα μια φορά και τώρα φεύγω. Όχι. Εγώ θα σου πω το εξής. Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι ο Φλεβαράκης είναι ένας από τους κύριους με κάπα κεφαλαίο του. Σαφέστατα. Θεωρώ επίσης ότι έχει αδικήσει κατάφορα την προσπάθειά του και τον εαυτό του. Χθες ήταν μια μέρα γιορτής πρώτα απ' όλα για τον ίδιο και για τα Τρίκαλα συνολικά.
Γιατί... Θυμάσαι όταν μιλούσαμε στην αρχή τότε στην αφετηρία όλη αυτή τη κούρσα των τελευταίων 6-7 αγωνιστικών και λέγαμε, θυμάσαι και όλα σου είπα ότι τα Τρίκαλα πέρα από το γεγονός ότι είχαν νίκες παραπάνω τους άλλους, άσχετα με το πρόγραμμα το μετά, το μεγάλο τους προσώπημα ήταν και ο Κώστας Φλεβαράκης, ο οποίος βρισκόταν για πολλωστή φορά σε μια τέτοια κατάσταση και ήξερε πώς θα διαχειριστεί. Έτσι. Και διαχειρίστηκε ο άνθρωπος. Πρέπει όμως για να είμαστε τίμοι, γιατί ξέρεις, καλά είναι να λέμε. Ο κόουτς Γιατζόγλου, ο κόουτς Φλεβαράκης, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και οι παίχτες. Από πίσω υπάρχει και ένας κόσμος ολόκληρος, που μπορεί να είναι από, μια ολόκληρη, από ένα ολόκληρο support group, ομάδα υποστήριξης, έως και ένας απλά πρόεδρος ή με έναν-δύο συνεργάτες, οι οποίοι αυτοί κάνουν τη δική τους προσπάθεια και δίνουν τη δική τους μάχη. Θέλω να πω ότι τα Τρίκαλα, ενώ κάποια στιγμή έμεινε χωρίς δυνατότητα να βοηθήσει την ομάδα ο Σόκο, ή Σόκο, πες τον όπως θέλεις, εν πάση περιπτώσει. Τα Τρίκαλα λοιπόν πληρώναν για ένα διάστημα 7 ξένους. Παρότι ήταν τραυματίας, συνέχιζαν να καταβάλουν τα χρήματά του. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπήρχε η διάθεση να σταθεί η ομάδα στην κατηγορία. Κάνανε αλλαγές έστω και την τελευταία στιγμή. Κράτησαν παίκτες, ενώ φαινόντουσαν δύσκολα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δώσανε όλοι μαζί τη μάχη. Δεν θεωρώ ότι. Η Νίκη Λέξερς έχει πολλούς πατεράδες, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς του Φλεβαράκη. Είναι και αυτό. Είναι και του ταλέντου που είχαν τουλάχιστον οι Αμερικανοί, γιατί κατά την γνώμη μου, παιδιά, ο Σοκός συγκεκριμένα που συζητάμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά από εκεί και κάτω δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που δεν μπορεί να παίξει. Μιλάς για ένα παιδί δηλαδή που εύκολα θα έπαιζε στον Άρη ή στην ΑΕΚ και ο οποίος έπαιζε στα Τρίκαλα, έτσι. Λοιπόν, το ότι βρήκανε παίχτες που κάνανε τη διαφορά και που σε αυτό, αν θέλεις, δείχνει και το πρόγραμμα που λειτουργεί και λειτουργεί και πολύ καλά το πρόγραμμα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία και το καθένα χώρια έκαναν τα Τρίκαλα να είναι η ομάδα έκπληξη για άλλη μια φορά, γιατί κατόρθωσε κάτι που σε πρώτο χρόνο έμοιαζε όχι απλά δύσκολο, έως και ακατόρθωτο. Δεν μιλάω από ένα σημείο και πέρα που φέραν τα αποτελέσματα. Μιλάω συνολικά από το ξεκίνημα, γιατί ήταν μια ομάδα με λίγα χρήματα, έτσι, με πολλά προβλήματα, που όμως άντεξε, που κράτησε και που έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει και με το παραπάνω. Δηλαδή χτες πήρε μια μεγάλη νίκη, την πήρε και κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί ο Καραθανάσης, και εντάξει θα μου πει κανείς ότι δεν μιλάς για τον υπερπαίκτη των τριών υπέρων, αλλά μια ομάδα που έχει λίγες λύσεις, το να χάνει ένα παίκτη επειδή πάθαινε διάστημα, το να έχει με τρία φάουλα από πολύ νωρίς το Σοκό, δημιουργούνται προβλήματα. Το ότι όμως κατάφερε και το πήρε το μάτς του Λαύριο σε μια πολύ δύσκολη έδρα, έδρα που πέρασε πολύ δύσκολα και ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι στα υπέρ της. Όπως το ότι βρήκε παίκτες, ας πούμε, σαν τον Κοντζέρ, που τώρα είναι στο Ισραήλ, αλλά ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα έχοντας 16,4 πόντους μέσο όρο. Δηλαδή, πόσοι παίχτες έχουν αυτά τα στοιχεία. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν ήταν μόνο ο κότς Φλεβαράκης, δεν ήταν μόνο ο Σοκό ή ο Κοτζέρ στο πρώτο διάστημα, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αλλά ήταν όλο αυτό το πακέτο που δούλεψε πάρα πολύ σωστά και για να πετύχεις, γιατί πρόκειται περί επιτυχίας, χρειάζεται παραπάνω από ένα πράγμα να λειτουργήσουν καλά. Για να πάμε σε αυτούς που έχουν ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, θα λέω ότι είναι σε αναμένα κάρβουνα και οι δύο, γιατί ναι, ο Αρκαδικός αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα, όμως στη θεωρία του πράγματος έχει πολύ πιο δύσκολο αγώνα από τον Κόρυβο, ο οποίος Κόρυβος θεωρητικά έχει μπροστά του ένα παιχνίδι το οποίο, αν θέλει να μείνει στην κατηγορία βέβαια, οφείλει να το κερδίσει. Ο Αρκαδικός, για όσους δεν το γνωρίζουν, τελευταία αγωνιστική πηγαίνει να παίξει στο Άκρα με αντίπαλο την ΑΕΚ, δεν είναι ότι καλύτερο έχεις, ενώ ο Κόρυβος υποδέχεται το Λαύριο, το οποίο Λαύριο δεν κυνηγάει τίποτα, δεν κυνηγείται και από κανένα. Όμως, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, υπάρχει και ο παράγοντας Χ, και ο παράγοντας Χ είναι το μάτσο ανάμεσα στα Τρίκαλα και τον Απόλλωνα. Τα Τρίκαλα στην ουσία πλέον δεν κυνηγάνε τίποτα, έχουν σωθεί και μαθηματικά. Ο Απόλλωνας, αν κερδίσει τα Τρίκαλα, ό,τι και να συμβεί
από εκεί και πέρα στο παιχνίδι του Ρεθύμνου, περνάει αυτός στα play-off. Άρα λοιπόν ο Απόλλωνας στη θεωρία του πράγματος έχει μεγαλύτερο κίνητρο, να το πω έτσι. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα καθίσει κανείς να χάσει, αλλά δεν θα κάτσει ούτε το Λαύριο να χάσει, έτσι. Έχει μεγαλύτερο, γιατί και η ΑΕΚ στην τελική ανάλυση δεν κινδυνεύει να χάσει τη θέση του από κάποιον. Ναι. Αλλά ο Απόλλωνας μοιάζει να έχει, γιατί αυτή τη στιγμή ναι, είναι στους 33 βαθμούς, αλλά είναι με έναν αγώνα λιγότερο. Θεωρούμε θεωρητικά, έτσι, δεν είναι κανείς, δεν το ξέρω τι αύριο θα χάσει από τον Ολυμπιακό. Αυτό λέει η λογική. Οπότε θα πάει στους 34. 34 βαθμούς έχει και το Λαύριο. Το Ρέθυμνο τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό, είναι στους 35. Άρα, κερδίζοντας ο Απόλλωνας το Ρέθυμνο, συγγνώμη, παίζει με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική, όχι με τον Παναθηναϊκό. Γλώσσα λανθάνουσα. Λοιπόν, άρα κερδίζοντας ο Απόλλωνας τον Κόρυβο, με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει στο Σεφτό Ρέθυμνο, περνάει αυτός από πάνω στην ισοβαθμία. Άρα έχει κίνητρο να πάει στα play-off. Μπορεί λοιπόν ο Κόρυβος να κερδίσει το Λαύριο, να χάσει ο Αρκαδικός Ελληνάκ, αλλά να μείνει ο Κόρυβος να ακολουθήσει την καβάλα στην αλφαδία κατηγορία. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια τριπλή παραλλαγή, να το πω έτσι, στην τελευταία αγωνιστική, και θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει από τώρα. Όποιος πει δηλαδή ότι εγώ βάζω στοίχημα ότι αυτοί θα σωθούν και αυτοί θα πέσουν, λέγω ότι απλά ρίσκα, έπαιρνε πολύ μεγάλο ρίσκο να εκτεθεί. Ναι, και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, εγώ δεν παίζω στοίχημα, αλλά μου αρέσει να βάζω στοίχημα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, κατανοητό. Μιλώντας ειδικά για μπάσκετ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε ενδιαφέρον και σε άλλα επίπεδα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕ. Πώς θα πάει. Ναι. Εντάξει, και βεβαίως έρχεται και κάτι. Έχουμε ενώσει εκείνο και θέμα momentum των ομάδων, δηλαδή δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι βαθμολογικά πλέον. Ακόμα και σε περίπτωση ήττα του Παναθηναϊκού, α πούμε, αλλά δεν αλλάζει κάτι συγκλονιστικό. Είναι θέμα momentum, τι ακριβώς θέλεις να ψάξεις μέσα από ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Αυτό το παιχνίδι είναι αύριο, λογικά. Λόγω Παρασκευή. Αύριο, αύριο είναι όπως και το Ολυμπιακού. Αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Μαλά, ναι. Κοίταξε, στη θεωρία του πράγματος, ο Παναθηναϊκός μπορεί να περιμένει και ένα στραβοπάτημα του Ολυμπιακού. Πάντα κάτι που μοιάζει να είναι έως και απίθανο. Αλλά από την άλλη μεριά, στην πράξη, για να μιλήσουμε πιο ρεαλιστικά, αν θέλεις, παρότι κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει είτε στο Ρέθυμνο, είτε στον Απόλλωνα, είτε δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον θέλεις, στην Κηφισιά που παίζει τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, να διεκδικήσουν τις πιθανότητες. Ναι, δεν συζητάμε αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι γενικότερα θέμα είναι το τι ψάχνεις από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά σε αυτό το τι ψάχνεις έρχομαι να απαντήσω, ότι η ΑΕΚ για παράδειγμα ψάχνει μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την άγγιξε με τον Ολυμπιακό και την άγγιξε. Τη συγκλίστρωσε μέσα από τα χέρια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και ότι θα είχαν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχουν χάσει ως τώρα μόνο στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά είδαν το χάρη με τα μάτια τους ούκο λίγες φορές ο Ολυμπιακός και με τον Άρη μέσα έξω και με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, όπου γύρισε ένα μάτι που ήταν χαμένο με τις άστοχες βολές του Βασιλιάδη, και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει χάσει, όπως έπρεπε να έχει χάσει και ο Ολυμπιακός. Και το ότι δεν έχασαν, ακόμα και ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα από τον Αύριο, το ότι δεν έχασαν και με την ΑΕΚ δεν ήταν εύκολη η νίκη του Παναθηναϊκού, οφείλεται ίσως σε μεγαλύτερη εμπειρία, ίσως στην καλύτερη μονάδα που στη στιγμή επάνω δείχνει ότι είναι καλύτερος και γιατί πληρώνεται παραπάνω, οφείλεται αν θέλεις και στη τύχη, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται και τύχη. Όπως ο Απόλλωνας, ας πούμε, μπορεί να λέει ότι σώθηκε. Ναι. Και μπορεί να πάει και στα play-off, αλλά θυμάσαι και θυμάμαι και θυμάται νομίζω και πολλοί κόσμος ότι αν δεν υπήρχε αυτό το τάπι στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που άλλαξε ένα παιχνίδι. Καλά, εκείνο είναι πραγματικά. Το έχουμε πει πολύ σε αυτό το πράγμα. Εκείνη τη φάση, χωρίς καν αμυντικούς, άμα πει το παλικάρι που την έκανε να την ξανακάνει. 100 φορές. Έχω την ότι δεν θα μπει μπάλα μέσα. Χωρίς αμυντικούς, έτσι. Χωρίς αμυντικούς, χωρίς να βγαίνει από σκρίνη, χωρίς τίποτα. Να του πει, παλικάρι, θα κάνουμε αυτό, αναπαράσταση. Κάνε το ταπίνι για να μπει από εκεί πέρα. Έχω την εντύπωση ότι θα το κάνει 100 φορές. Άντε να δώσουμε ρε παιδί μου και ένα κρέτη στην ικανότητά του, θα το πετύχει 3 στις 100. Να σου το πω και διαφορετικά, μα ζητήσει από έναν
παίκτη του ποδοσφαίρου να το βάλει με τα κουνάκια, έχει πιο πολλές πιθανότητες από ό,τι έχει αυτός με τον τρόπο που το βάλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα μπαίνουν. Όχι, δεν το συζητάμε. Και όλα χάνονται. Έτσι, δεν, δεν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι γενικώς αυτό που μένει σαν αίσθηση, γιατί βλέπω τώρα ας πούμε τους αγώνες που είναι σε παράλληλη σύνδεση όλοι στο ποδόσφαιρο. Και αναρωτιέμαι γιατί κάθομαστε και σκόβει, γιατί κάθονται και παίζουν και σε παράλληλη σύνδεση, μια και ουδής ασχολείται. Ο Ολυμπιακός έχει γίνει πρωταθλητής από το κάποτε, ο Παφρακικός πρέπει να έχει πέσει από το κάποτε. Παίζουν για να παίζουν. Ας πούμε, με μας περιπτώσει, καλά κάνει και άνθρωποι. Εγώ είμαι της λογικής ότι ό,τι μπορείς να προσφέρεις ως καθαρότητα, καλά κάνεις και το προσφέρεις. Ναι, όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια της διαφοράς που υπάρχει. Να σου πω και διαφορετικά, επειδή μιλώντας πάντα έχω ας πούμε, τα social media ανοιχτά μπροστά μου, ιδιαίτερα το Facebook, βλέπεις ότι ακόμα και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει κριθεί εδώ και πάρα πολύ νωρίς. Τώρα η μοναδική άλλη λογική λογικό ενδιαφέρον που υπάρχει είναι τα play-off. Έτσι, τα play-offs που λέει ο αγγλωμαθής φίλος μου, να έχει κορούνο. Για τα οποία ποιο ενδιαφέρεται, συγγνώμη κιόλα. Να σου πω, ενδιαφέρονται οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένο άθλημα πάρα πολύ και δεν ξέρουν κάτι άλλο. Πίστεψε με, είναι πάρα πολύ. Μόλις χαθεί και η δεύτερη θέση στο Champions League. Που είναι, νομίζω ότι που είναι πάρα πολύ κοντά λόγω βαθμολογίας συνολικής της χώρας μας. Τα πλέον θα έχουν. Οι άνθρωποι που ασχολούνται, οι οπαδοί, ναι, θα ασχολούνται και τότε. Καλά, και τάβλη να παίξουν οι οπαδοί, θα ασχολούνται. Για να αυτό δεν το λέω για καλό ή για κακό, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Και στην τελική τη γεννήση καλό είναι. Δηλαδή, αν σ' αρέσει να ακούσει, α πούμε, Βέρα Λάμπρου, άκου Βέρα Λάμπρου. Δεν ξέρω ποια είναι η Βέρα Λάμπρου, αλλά οκ. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα λέω το εξή, ότι εδώ έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι πρωταθληματάρα. Αποδείχθηκε στην πράξη με όλου του πιθανού και απιθανού τρόπου. Έγινε ένα πρωτάθλημα το οποίο χαίρεσε να συμμετέχεις, χαίρεσε να το παρακολουθείς και χαίρεσε να γράφεις γι' αυτό. Εγώ δηλαδή είμαι από τις χρονίες που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έστω και σε μια γωνίτσα σαν τελευταία τρύπα στη φλογέρα συμμετέχουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο. Και απορώ γιατί αυτό το πρωτάθλημα δεν βλέπουν και άλλοι ότι είμαι τόσο καλό. Βεβαίως, οφείλω να πω για να μην εθελοτυφλούμε, ότι ποιοτικά σε ό,τι αφορά τους παίκτες που αγωνίζονται, απέχει από άλλες χρονιές, αλλά μιλάμε για μια Ελλάδα της κρίσης που θα ήταν τουλάχιστον οξύμορο έως και εκτός λογικής, να περιμένουμε ότι θα έχουμε ας πούμε τον Ντομινίκο Ήλκινς πάλι. Έτσι, Καλά, εγώ την έπρεπε ότι και την εποχή που ήταν ο Ντομινίκο Ήλκινς, που ήταν εδώ, έτσι. Δεν νομίζω ότι ασχολιόταν τόσο πολύ κόσμο. Είναι δυστυχώ ένα δεδομένο αυτό. Το λέω με την έννοια τη αξία τη χρηματιστηριακή και μόνο των παικτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και αγωνίζονται. Γιατί από εκεί και πέρα βλέπει ότι παιδιά, α πούμε, όπω ο Τζέιμ που έπαιζε στον Κολοσσό, έγινε παράγοντα χ τη Ευρωλίγκα. Γιατί μπορεί ο Μπέρταν στην ακτήρια όλη τη δόξα με το τρίποντο που έβαλε. Α, άλλο ένα τρίποντο πάντα να το ξανακάνει 50 φορέ, δεν είναι πόσε φορέ θα το βάλει. Και δύσκολο να μαρκαριστεί τρίποντο. Όχι, με στεπάω τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκείνη την ήλια κάποιο μαγείρε τον αφήνει να σου φτάνει. Δεν είναι τον αφήνει να σου φτάνει. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όχι. Έτσι όπω έκανε, δεν μπορούσε να κάνει. Καταρχήν δεν αφήνει κανένα σου φτάνει. Να κάνει. Υπάρχει, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τακτική εδώ, θέλω να σου πω. Παίζουμε αν είναι λάθο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό. Δηλαδή, το έχουμε κάνει και σαν. Πώ το πω, θειασότητα του αθλήματο. Κινδυνεύει βέβαια να φάει τεχνική ποινή. Εμποδίζει, πατά ένα πόδι έξω και εμποδίζει πάντα. Το παίκτη που θέλει να επαναφέρει την μπάλα να την επαναφέρει μέσα σου λέει: τι φίλε, θα σε τεχνοποιήσω. Ναι, ναι. Δεν σου την τεχνική ποινή με τη μία, αλλά έχει τη ρε την κίνηση που πάει να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Για να κλέψει και να δει την άμυνα. Ναι, βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει την ίδια κίνηση δεύτερη φορά. Θα κάνει τρει φορέ την ίδια επίθεση, οπότε το δείχνει μόνο σου για να μην ταλαιπωρείται. Ορίστε. Εκτό αν είσαι ο Γιάννη Φερόπουλο, οπότε κάνει τρει φορέ την ίδια επίθεση στην Γερμανία για παράδειγμα. Εγώ σου λέω για το συγκεκριμένο. Επειδή πάρα πολλοί είπαν μα γιατί δεν το μα. Είναι πολύ δύσκολο το μαρκαρίσει. Τι να κάνει. Θα πρέπει δηλαδή να κάνει μπλοζόν και να τον ανατρέψει τον άνθρωπο. Δεν είναι διαφορετικά. Σε εκείνη τη φάση η μόνη άμυνα που παίζει είναι η άμυνα σταυρό. Ναι. Κάνει τον σταυρό να μην πει. Σου λέω αυτό εδώ πέρα. Πατά ρε παιδί μου λίγο έξω, θα σου πει γιατί μα θα φάει τεχνική μηνύ, βλέπει το μεταξύ τι κίνηση πάει να γίνει και ανάλογα. Πάντως βλέπεις ας πούμε ότι ο Τζέιμς, για να γυρίσω αυτό που σου έλεγα, έγινε πρωταγωνιστής από τον ταπεινό Κολοσσό στην Λαμπερόλ Πούτσα σε μια ομάδα που κάνει πράγματα και θέματα. Το εργοστάσιο του ελληνικού μπάσκετ φαίνεται ότι γενικότερα είναι, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και από άποψη παικτών και από άποψη προπονητών υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, βρήκαν παίκτες Έλληνες οι οποίοι τους έχουν πληρώσει τα σπίτια για τα επόμενα 15 χρόνια. Έτσι, ένα κλασικό χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σου πω λέγεται Δημήτρης Διαμαντίδης και Στεφάν Λάσμε.
Πολλά παραδείγματα δεν μπορώ να βρω. Απλά είναι το πρώτο μου έρχεται στο μυαλό. Και φαίνεται ότι γενικότερα αυξάνει την υπεραξία, τέλος πάντων, αν υπάρχει τέτοιο. Τέτοια συνάντηση λέξεων παιχτών. Αυτό και αν υπάρχει. Και όπως, παιχτών οι οποίοι, αν πήγαιναν σε κάποια άλλη λίγκα, ίσως να μην τους βλέπαμε και ποτέ. Μα δεν είναι τυχαίο ότι ο Λάζ με τον οποίο αναφέρεις δεν κάνει τα ίδια πράγματα στην Τουρκία, δεν έκανε τα ίδια πράγματα πριν έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο Γκίς δεν άλλαζε ομάδα-ομάδα. Βεβαίως είναι και η συμμετοχή των Ελλήνων προπονητών, τον μπάσκετ τους έμαθαν. Γιατί ο Γκίς το λέει, ότι έμαθα περισσότερα πράγματα από τον Αργύρι Παδουλάκη. Ναι. Και επίσης θα σου πω ότι μπορεί κάποια στιγμή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να σταματήσουν να φωνάζουν το σύνθημα με το Διαμαντίδη, το μη σταματήσει αρχηγές, αρχηγέ. Αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση του Παπαγιάννη, ας πούμε, θα ήμουν κάτω από την πόρτα του καθημερινού και έλεγα μη σταματήσει αρχηγέ, αλλά ενοχλούν για να πάω εγώ στην NBA και μετά σταμάτα. Ναι. Γιατί να ξέρεις ότι σε 1,5-2 χρόνια, στο λέω τώρα, συγκράτησε τη μέρα ο Νάκης που θα συγκρατεί αυτά γιατί είναι και στατιστικό λόγο. Αυτό το παιδί θα το βλέπουμε στην Αμερική και θα λέμε κάποτε πέσει σε εμάς όπως βλέπουμε τον Αντετοκούμπο τώρα. Uh-huh. Βεβαίως δεν έχει το ίδιο. Αυτό θα έλεγα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Ο Αντετοκούμπο έχει ένα ταλέντο. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις κάποιον, τι θες παίζει ο Αντετοκούμπο. Προσπαθεί να παίξει άσος. Είναι άσος. Είναι περιφερειακός βασικά. Ναι. Αλλά είναι περιφερειακός που σε αυτό το ύψος και σε αυτό το ανηματικό δεν υπάρχει στον πλανήτη. Ναι, συμφωνώ. Αν μπορώ να βρω δύο αρνητικά γενικότερα, παίζει σε μια ομάδα η οποία δεν έχει άμεσες φιλοδοξίες, αυτό δεν μπορεί να σε τεστάρει πάρα πολύ. Μπορεί να σε αφήσει να αναπτυχθείς όπως πρέπει να αναπτυχθείς και προφανέστατα, ρε παιδί μου, χρειάζεται το παιδί να έχει μακρινό σουτ, το οποίο δεν το έχει με την καμία. Έτσι. Πόσο χρόνο είναι το κουμπό? Είναι πιτσιρικάς ακόμα, μπορεί να το αναλύσουμε. Θέλω να το συζητήσουμε σε 3 χρόνια και αυτό. Ναι. Απλά σου λέω αυτή τη στιγμή λέω, αν μπορώ να βρω δύο αρνητικά στο παιδί, έτσι, πέρα από τα συγκλονιστικά σωματικά προσόντα, έτσι, είναι ότι σου λέω παίζει σε μια ομάδα. Είπε δεν έχει κάποιο άμεσο. Δηλαδή λες ότι άφηλε, οκ. Okay, για μια αυτή τη στιγμή μιλάς για ένα θαύμα. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω το εξής, ότι πέφτει στο ύψος του Παπαγιάννη με τέτοια αίσθηση του στο μπλοκ. Στην διαδικασία του να μπλοκάρει, του να κόψει. Τη τάπα που λέμε. Με τέτοια ταχύτητα που τρέχει το γήπεδο. Δεν υπάρχει να βρεις, να ψάχνεις όλο τον πλανήτη. Μα δεν αφιβάλλω. Δεν αφιβάλλω. Δεν είναι τυχαίο, ξέρεις. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο σου λέει όταν μπουν σε διαδικασία οι άνθρωποι αυτοί που είναι γύρω από τον Γιάννη και ο ίδιος ο Γιάννης να πει ότι ξέρεις, ναι, πρέπει να κάτσω να δουλέψω πάνω στο σώμα μου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το βλέπουμε στην εθνική. Δουλεύει αυτά, μάτια. Ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα το βλέπουμε στην εθνική ομάδα. Α, ναι. Έχει τα δίκια σου αυτό. Επίση να σου πω, α πούμε, ότι σκεφτόμουν κάποια στιγμή, έλεγα ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, γιατί πήγε και πήρε το Μιλουτίνοφ, γιατί από το NBA έχουν ασχοληθεί με αυτό το παιδί, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ο παίκτης που λέω, αμάν θα μου βγάλει τα μάτια, δεν είναι ο Πέκοβιτς. Λοιπόν, αυτό που συζήταγα και που είναι πραγματικότητα είναι ότι βρες μου άλλα 3-4 κορμιά αυτού του επίπεδου. Δεν υπάρχουν. Δύσκολα, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Παπαγιάννης, γιατί είπε προηγουμένως ο Νάκης και σωστά ότι δεν έχουν το ίδιο ταλέντο με τον Γιαννάκη, αλλά να ξέρεις ότι ο Παπαγιάννης σε 2 χρόνια θα είναι ο Μόσχος ο συντευτός για τους Αμερικανούς και θα είναι όχι περιζήτητος, υπερπεριζήτητος. Okay. Καλά να είναι το παιδί την τύχη να έχει με το μέρος και να μην έχει τραυματισμούς, να δουλεύει με κάτω το κεφάλι και θεωρώ ότι το μέλλον του ανήκει όσο δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το πολυτιμότερο κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ στην Nouvelle Vague. Γενικώς το εργοστάσιο βγάζει, παράγει ακόμα. Και έρχονται και από κάτω, παιδιά. Έρχεται αυτός, δηλαδή θυμίσου το όνομα, ένας πιτσιρικάς Ρογκαβόπουλος, γιος του παλιού παίχτη του Ηλυσιακού του Ρογκαβόπουλου και όχι μόνο, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε η άλλη, παίζει το Δούκα αυτή τη στιγμή. Παιδί με πολύ μεγάλο ταλέντο. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν. Και βγαίνουν και θα έχουν και σταδιοδρομία. Και επίσης και οι ομάδες ήδη θεωρώ ότι. Τουλάχιστον για τις δύο μεγάλες, δηλαδή, που έχουν τη δυνατότητα και να προγραμματίζουν και να μπορούν να πηγαίνουν, γιατί στη λαϊκή πάει νωρίς όποιος έχει λεφτά. Έτσι. Όσοι δεν έχουν λεφτά, πάνε στο τέλος. Νομίζω ότι ήδη έχουν εντοπίσει τους στόχους του και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θα ρω ότι θα έχουμε μια επιστροφή Έλληνα παίκτη στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Μια επιστροφή Έλληνα παίκτη στον Παναθηναϊκό. Ναι. Θα σε με το σκεφτώ 2-3 λεπτά και θα σου πω. Άμα έχει και 2 και 3. Επιστροφή Έλληνα παίκτη.
Mm-hmm. Από το εξωτερικό εννοούμε, προφανέστατα. Προφανώ. Ένα, δύο, τρία, α πούμε, Καϊμακόγλου. Όχι. Όχι. Ένα, δύο, τρία, θα σου έχασε. Άσε με να το σκεφτώ λίγο ακόμα. Άσε με να το σκεφτώ λίγο. Μπορεί να πάρει τη βοήθεια του γιατρού. Ναι. Για να με βοηθήσει λίγο, μιλάμε για παίκτη, α πούμε, ηλικιακά τέτοιον ή μιλάμε για σιτεμένο παίκτη. Όχι, όχι, καθόλου σιτεμένο. Και μικρότερο από τον Καϊμακόγλου, μάλιστα. Φοράει πάλι πράσινα τώρα που παίζει. Τώρα δεν νομίζω. Ναι, όχι. Θα σε γυλάσω, δεν ξέρω το χρώμα τη φανέλα που παίζουν. Αχα. Έλα, για να μην σε ταλαιπωρώ και να μην ταλαιπωρούμε και τον κόσμο γιατί είναι κάτι. Μιλάμε για το Mike Ντάμος. Α. Δεν τον έδινε η Ιταλική ομάδα. Δεν τον έδινε. Πού παίζει κιόλας, θυμάμαι. Στην Ιταλία. Ναι, ναι, όχι. Το όνομα της ομάδας δεν θυμάμαι. Βενέτσια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά δεν είχα την εντύπωση ότι ο πρόεδρος είπε ότι τον Μάικ δεν τον δίνουμε. Δεν τον έδινε το χαρακτήρα. Α, ναι, ναι, ναι. Όχι, καλύτερο στην Ιταλία. Είναι τίμιο εργάτη ο Μάικ. Μια χαρά παίχτησε. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος που θα έρθει. Όπως επίσης πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλον έναν Έλληνα που παίζει στο εξωτερικό που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Και αυτό σε επιστροφή. Ο Μπρούσης. Όχι. Α, δύσκολο αυτό γι' αυτό. Ο Ζήσης. Πάλι όχι. Πάλι όχι. Δεν θα πω πολλά γιατί θα. Ποιος. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός έχει μια front line γεμάτη. Ναι. Γεμάτη. Έχει δύο παίκτες που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Για του χρόνου. Μιλάω για τον Γιάννη και τον Χάντερ. Ναι. Δεν χρειάζεται ένα τρίτο παίκτη που να κάνει αυτό που κάνει ο Μιλουτίνοφ αλλά να μην είναι ξένος. Ο Βουγιούκας. Ακριβώς. Με την τρίτη το βρήκα. Μπράβο, Γιάννη. Τόσο απλά. Το Βουγιούκα θα τον έλεγα πιο πριν. Γι' αυτό σου λέω πες μου τι χρώμα φοράει τώρα. Αν μου έλεγες πράσινα ήταν η Ζαλγκίδης, οπότε έλεγα ο Ιαν θα είναι. Αλλά ναι. Ο Βουγιούκας δεν θα βόλευε στον Παναθηναϊκό γιατί έχουν ήδη ένα παιδί που είναι βαρύ κορμί, ο Παπαγιάννης. Δηλαδή big body που λένε οι Αμερικανοί, έτσι, big size. Νομίζω ότι δεν έχει. Και αν κρατήσουν και το Ραντούλιτσα, εγώ δεν θα τον κράταγα. Τότε θα είσαι πάλι βροντόσαυρο, τυρανόσαυρο. Ο Ολυμπιακός έχει δύο πιο γρήγορους κινητικούς, το mobile center που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Άρα εκεί θέλουν ένα βραχώδες πράγμα, όπου νομίζω ότι είναι ιδανικότατος ο Ιαν. Μάλιστα. Κοίταξε, είναι καλώς, απλά πράγματα. Καλός παίκτης είναι. Έχει κάνει και καλές χρονιές τώρα τελευταία. Ναι, ναι δεν το θεωρώ το επίπεδο στο επίπεδο των Αμερικάνων που έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αλλά ναι. Okay, ναι. Άκουσε, καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι καλή αν έχει 12 παίκτες του ίδιου επίπεδου. Σωστά. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Γεγονός, για να μετά παίρνουν άλλα πράγματα στη μέση. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο παίκτη ο οποίος να αποτύχει. Όταν μιλάμε για τέτοιες ομάδες, πραγματικά πάντα το μυαλό μου πηγαίνει στην ομάδα που έσπασε το ρεκόρ στο NBA το 92-10, το περιόνιμο των Bulls, ας πούμε, ξέρω καλά. Που άμα δει κάποιος τι παίκτες υπήρχαν σε εκείνη την ομάδα, έχω την εντύπωση ότι. Πέρα από το γνωστό τρίο του Jordan, του Pippen και του Rodman, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες μέσα που έχω την εντύπωση ότι δεν θα παίζανε ούτε στο Ρέθυμνο. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μα νομίζω ότι καμία ομάδα. Κοίταξε, σε κάθε παρέα χρειάζονται ρόλοι. Σε κάθε ομάδα χρειάζονται ρόλοι. Δεν μπορεί όλοι. Δηλαδή, αν βάλει σε μια ομάδα, να το πω απλά 12 γκάλιδες, πιθανότητα αυτή η ομάδα θα υποβαστεί. Ναι, γιατί δεν θα πες κανείς άμυνα, αγιά σου. Έτσι. Και από την άλλη μεριά, αν έχεις τον Γκάλι, ας πούμε, πρέπει να πάρεις τον Γκάλι. Άμα βάλεις 12 Γκάλιδες από άποψη ταλέντου στο παιχνίδι σε διαφορετικές θέσεις, τότε δεν, άλλο θέμα. Θα το λένε όλοι τα μάτια 101-102. Κάπως έτσι. Δεν βγαίνει έτσι πάντα. Χρειάζεται και να παίξει. Όχι, το καταλαβαίνω, σου είπα ένα παράδειγμα. Χρειάζεται και του Χαμάλιδες. Ναι, τον περιόνιμο Μπούλ που είχαν, δηλαδή παίζανε μέσα παίκτες οι οποίοι λες τώρα. Ναι, οκ. Και θέλω να σου πω και το εξής, ότι ιστορικά οι Χαμάλιδες, οι λεγόμενοι, πώς να το πω, δεν ξέρω, είναι αδόκιμος όρος και είναι και κακός όρος. Οι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα. Οι ρολίστες. Οι παίκτες που δεν είναι πρωταγωνιστές, εντάξει, φαντάζομαι. Λοιπόν, η ομάδα που έχει τους καλύτερους ρολίστες είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας. Συμφωνώ, απολύτως συμφωνώ. Συμφωνώ πολύ. Τον έχουμε έναν καλό παίκτη. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι όλοι έχουν από έναν. Συμφωνώ πολύ. Σου λέω, το μπάσκετ είναι και τέτοιο άθλημα. Είναι γενικότερα τέτοιο άθλημα. Που χρειάζεται συνέχεια ανάμεσα στα γρανάζια του. Δεν γίνεται να έχεις 10 δυναμό. Κάποια στιγμή κάτι δεν θα λειτουργήσει. Κυρίως οι προσωπικότητες των παιχτών που όταν είναι μεγάλοι σε ταλέντο θέλουν και μεγάλη διάρκεια. Και δεν μπορεί να διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Ούτε το χρόνο ούτε τις μπάλες.
Γιατί με μία μπαλά παίζεται του μπάσκετ. Επίσης θέλω να σου πω ότι ήδη στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει κάποιες δειλές κουβέντες, πρώτες αναγνωριστικές και έτσι διευρυντικές, ξέρεις, όχι στο στυλ να τα φτιάξουμε, αλλά πάμε για ένα κρασί, πάμε για ένα ποτό, ξέρω εγώ, πάμε για ένα σινεμαδάκι, να σου χαϊδέψω λίγο το χέρι κτλ. Σωστά. με τον Williams. Όπου η συζήτηση όμως θα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει, από ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων, όπου είναι ήδη πολύ βαρύ. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο μεταγραφικό του, με επίσης με ένα ποσό που θα ξεκινάει από το 1,5 εκατομμύριο, τον έτσι, συμπαθητικό ταλαντούχο Ντιλέινι. Ο ίδιος έχει πει βέβαια ότι θα κοιτάξει να επιστρέψει στο NBA, γιατί εδώ πέρα ό,τι έκανε το έκανε, αλλά βέβαια τα λεφτά πάντα είναι μια πολύ πολύ καλή λογική. Ξέρεις, πιστεύω ότι παιδιά σαν τον Ντιλέινι, αν πας στο Las Vegas, στο camp, μπορείς να βρεις, είσαι με 2,5 κιλά να τα αφήσω, ναι εντάξει θα το φάμε. Δηλαδή, ναι μεν είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης, αλλά πολύ ταλαντούχος παίχτης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που έχει λιγότερο ξύλο. Ναι. Δεν αφάλω. Επειδή σου λέω τώρα τελευταία είδα μια συνέντευξή του στο Γιάννη Ντονάτου. Ναι. Είπε ότι ξέρεις, ναι, εδώ πέρα έπαιξα αρκετά χρόνια, έδειξα ποιος είμαι. Δεν σου λέω. Λογικότερα, άμα τον πλησιάσουν και του πούνε, ξέρεις, φίλε, εγώ σημαίνει ότι είμαι σε αυτά τα λεφτά, έλα σε μια ομάδα η οποία είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, μπορεί να πει, εντάξει, ρε φίλε, ποιο NBA. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει Αμερικανός που να μην θέλει να παίξει στο NBA. Ναι. Είναι προφανές. Και θα έλεγα ότι αν εξαιρέσει και το Διαμαντίδη, δεν ξέρω πόσοι άλλοι άνθρωποι συνειδητά δεν ήθελαν να πάνε στο NBA. Ναι, καλά, αυτό που εγώ δεν το κατάλαβα γιατί δεν ήθελα να πάνε. Γιατί έχει το know-how. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να παίξεις μια χαρά, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει παίξει δηλαδή, ο Μάρκο Γιάριτς εκεί πέρα. Αυτό τα λέει όλα. Εντάξει, αλλά ο Μάρκο Γιάριτς ήταν ο Μάρκο Γιάριτς. Ναι. Θα μου πεις και ποιος δεν θα ήθελε να έχει την τύχη, έτσι. Ναι. Αλλά έχει μπασκετικά τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Τι έπαθε στο προσωπικό επίπεδο. Δεν έπαθε, δεν ξέρω αν το λες πάθησε αυτό, αλλά είχε παντρευτεί την Ανδριάννα Λίμα. Ας το διάλο. Δεν το ήξερα αυτό, σοβαρά σημαίνει. Πλάκα κάνει. Όχι, δεν το ήξερα. Καλά, έχει τον Άκη δίπλα σου που είναι του καλύτερου. Δεν ξέρω αυτά. Ο Μάρκο Γιάρετς είχε παντρεμένος με την Ανδριάννα Λίμα. Η Ανδριάννα Λίμα μήπως είναι τυφλή. Όχι, εντάξει, δεν είναι και άσχημο. Ντροπή. Δεν είναι και άσχημο παιδί. Φεύγω αυτή τη στιγμή για. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έπαιξε το NBA. Γεια σας, φεύγω, γεια σας. Θα πιω λίγο νερό. Νομίζω ότι γι' αυτό σου λέω ότι καταρχήν του βγάζει το καπέλο και τον σέβεσαι απεριόριστα, γιατί με σύζυγο τη Λίμα μπορούσε να πάει στο NBA. Μάλιστα. Εγώ δεν θα έφευγα για προπόνηση να είσαι θέση. Φρέτ το Μάρκο Γιάριτς. Αφενός για να μην βρω, ας πούμε, τις παντόφλες μου ζεστές. Πράγμα, δηλαδή αυτό δεν το είχαμε τίποτα σωρά. Άσε που γενικότερα δεν είναι το πεδίο μου, αυτό δεν ασχολούμαι. Αλλά ναι, εντάξει, οκ. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι για να ξαναγυρίσουμε στο μπάσκετ, γιατί κάπου χάσαμε την μπάλα, νομίζω ότι είναι λογικό να λέει ότι Λέινι ότι θέλει να πάει στην NBA, αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα και ξέρει τώρα 1,5 εκατομμύριο ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν κρίση. Ναι. Όπως έχω την εντύπωση, βέβαια σου ξαναλέω, για μένα πάντα είμαι ο παδός του να βλέπω τι μπορεί να προσφέρει ο άλλος. Δηλαδή θέλω να δω τον Elliot Williams, αν και εφόσον προσφέρει, θα πρέπει να προσφέρει στην επόμενη φάση των 8. Τον 8? Το λέω. Ναι. Που είναι η αγαπημένη μου όλων των μπασκετικών δρομένων πλην της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, να ξέρεις. Δηλαδή, άμα μου πει κάποιος, ξέρεις, έχουμε αυτά τα παιχνίδια μπάσκετ, τι θέλεις να δεις. Θα σου πω, πρώτα θέλω να δω εθνική. Μετά θέλω να δω τη φάση των 8 στην Ευρωλίγκα. Ναι. Και μετά θέλω να δω μέχρι και τοπικό μπάσκετ. Αν θέλεις Α2, που μπορεί να προτιμήσω να δω περισσότερο από Α1. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι impact θα έχει το παιδί αυτό τότε. Γιατί καλό είναι γενικότερα να υπάρχει μια διάθεση ότι κοίτα τι ωραίος παίκτης και τον Ιωτόλ, να δούμε τι μπορεί να κάνει στα πραγματικά σημαντικά. Και μετά νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση και βλέποντας και κάνοντας. Βεβαίως δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, αλλά σημαντικό είναι το 8 αν πας στους 4 και σημαντικό ήταν το να κερδίσει τον Ρασάφακα για να βρεθεί στους 8. Δηλαδή η σημασία είναι κάτι πολύ σχετικό, αλλά σημαντικά είναι. Αλλά, να σου το πω διαφορετικά. Στους όποιους τίτλους έχει στο τέλος η οποιαδήποτε ομάδα. Πόσο έχεις γράψει το όνομά σου πάνω εσύ. Ναι. Γιατί μία καλή σεζόν μπορεί να την έχει οποιοδήποτε. Δεν αμφιβάλλω, έτσι. Εμένα το συγκεκριμένο παλικάρι μου θυμίζει και ξέρεις
παίκτες 90s, κάτι Αμερικάνοι που ερχόταν στην Ελλάδα, ξέρω και καλά, δεν ήταν και πολύ της προπόνησης που είναι και να ήταν. Είχαν αυτό το συγκλονιστικά πολύ καλό επιθετικό ταλέντο. Δηλαδή, ξέρω ο Walter Berry, ο οποίος ήξερε τι θα κάνει, πότε θα σουτάρει, πώς θα σουτάρει και δεν μπορούσε να τον κόψει, φίλε. Δεν μπορούσε. Για τον Williams, θα σου έλεγα ότι σαν στυλ παιχνιδιού, όχι σαν σωματότυπο. Θυμίζει το παλιό παλικάρι του Πανιωνίου, ξεχνά πώς λέγεται τώρα. Όχι, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τον Bit Michael. Ο Παιχτάρα. Παιχτάρα. Άρα τον ίδιο λέμε, όχι του Πανιωνίου, του Περιστερίου. Του Περιστερίου θέλω να πω και λέω του Πανιωνίου. Bit Michael, Παιχτάρα. Ναι. Και μετά από την Μπαρσελόνα. Ναι. Απλά όταν με το καλό Bit Michael ήταν στο Περιστέρι, δεν πιστεύω ότι υπήρχε κανείς που είπε «Α, φίλε, κοίτα να δεις, αυτός θα γίνει κορυφαίος στην Ευρωλίγκα». Μπορώ να σου πω μια όταν ιστορία. Έγινε με το καλό, εισέπραξε και τον Μπαγιόκο που λέμε. Στο πρώτο παιχνίδι του Bit Michael στο Περιστέρι, επειδή έτυχε τότε να είμαι στο γραφείο τύπου της ομάδας, ο οποίος Bit Michael ήρθε γιατί ήταν να έρθει άλλος παίκτης, ο οποίος από καθυστέρηση των διοικούντων το Περιστέρι, υπέγραψε σε ομάδα στο Ισραήλ. Να. Τη βραδιά λοιπόν που ήταν να πάρουμε εκείνο τον άλλο παίκτη, ήταν η στιγμή που είχε αποφασίσει ο Αργύρης ο Πεδουλάκης ότι θα διώξει τον Καθρέλ ή Κιούθρελ. Έρικ Κιούθρελ, Καθρέλ, πες τον όπως θέλεις. Κιούθρελ ήταν Ισραήλ, εκεί είμαι. Είχε κάνει μια σπουδαία χρονιά στον Ελληνικό Νέα Φιλαδέλφια. Θυμάμαι. Μπράβο. Και μετά πήγε στο Περιστέρι που δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε αποφασίσει ότι θα αλλάχτεί αυτός ο παίκτης, είχε αποφασίσει ο κόουτς δηλαδή, και το βράδυ εκείνο που θα πέρανα τον καινούριο είχαμε μια σύναξη, μια ταράτσα στο Περιστέρι από ενός τρίτου φίλου που είχαμε βάλει να ψήσουμε κτλ. Αυτά, το καλύτερο σημείο ήταν αυτό που είπες μόλις τώρα. Μπράβο. από όλα τι μου είπες, από Κιούφρελ, Bit Michael και ταράτσες, το καλύτερο ήταν το ψήσιμο. Θέλω να σου πω ότι δεν έγινε καλό στο τέλος, γιατί ήρθε στο ενδιάμεσο μάνατζερ της ομάδας και ανακοίνωσε στον Παδουλάκη ότι χάσαμε τον παίχτη που ήθελες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρώτα απ' όλα μας άκουσε όλο το Περιστέρι, τις ψαλμωδίες, και κατά δεύτερον μέχρι να του πούμε ότι ξέρεις, ωραία όλα αυτά, αλλά έχει γίνει το κρέας, δεν τολμούσε κανείς να το πει. Τα φάγαμε, δεν τα και μας έφαγαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ψήσιμο απαλύνει τον πόνο, μια χαρά είναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, σε εκείνη τη χρονική στιγμή λοιπόν, είπε φέρουμε όποιο θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Και του λένε έχουμε αυτόν, λέει φέρουμε τον Μάικλ. Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Μάικλ, στο πρώτο του παιχνίδι λοιπόν γυρίζουν δύο δημοσιογράφοι. Καλοί δημοσιογράφοι και δύο. Και ρωτάνε το τότε μάνατζερ της ομάδας, του Γιάννη Ζαφυρόπουλο, από τα δημοσιογραφικά στο Kennedy Παπανδρέου, όπως το ξέρει στο γήπεδο. Ο άλλος μόλις έχει γυρίσει από το ημίχρονο προς τον πάγκο και του φωνάζει και του λένε Γιάννη, το παλτό θα το φοράμε και το καλοκαίρι. Α, για τον Μάικλ αυτό. Για τον Μάικλ. Ναι, δεν σου λέω, άμα δεν ξέρεις την αρχή και δεν μπορείς να το δεις, δεν μπορεί να πιάει το μυαλό σου. Και βεβαίως μετά, όταν ο Μάικλ μπήκε στο πλάνο Πεδουλάκη, έγινε άλλος παίκτης. Και θέλω να σου πω ότι, επειδή είναι και καταπληκτικό παιδί, όποτε ερχόταν στην Ελλάδα, ο πρώτος άνθρωπος που θα βλέπε ήταν ο Αργύρης ο Πεδουλάκης, ο οποίος θεώρησε και όχι άδικα ότι του άλλαξε την καριέρα. Συμβαίνει ότι αυτοί οι παίκτες συνήθως είναι και καλά παιδιά. Και νομίζω ότι αν δεν είσαι καλό παιδί, δύσκολα γίνεσαι καλός παίκτης. Μεταξύ μας τώρα. Ναι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κανένα καλό παίχτη που να μην ήταν και πολύ αξιόλογος σαν άνθρωπος. Καλό παίχτη, μα ήταν και μεγάλος, μπορώ να σου πω πολλούς. Για πες με έναν. Όχι μόνο σε Ευρωπαίους, γενικότερα. Να σου πω κάτι, άσε τι ακούγεται, γιατί και ο Ρότμαν, ας πούμε, μπορεί να είναι τρελοκομείο. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε στις προσωπικές. Πώς πω τι έγινε για τον Ρότμαν, ρε παιδί μου. Καλό Ρότμαν ήταν καλούς παίκτες, ο Άιβερσον. Ο Θεός χωρέσει τον Παιχτάρα, αλλά ό,τι να είναι ο Big Steel, ο Τσάπερλιν. Ναι, δεν ξέρουμε. Τώρα πήγαμε πολύ μακριά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω εικόνα από αυτούς. Ναι. Ας πω το εξής. Κάτι που έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα το γράψουμε και δεν θα το πούμε ποτέ. Αλλά και γι' αυτό δεν θα σου πω όνομα. Ναι. Σε μία από τις επισκέψεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα μίας ομάδας σε ένα χώρο. Ένα χώρο ιδιαίτερα. Ένα φίλος εδώ πέρα μου στέλνει ο Αζέια Τόμας. Ναι, αλλά δεν το ξέρει κανείς στην προσωπική του ζωή ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος. Ναι, κοίτα με την ίδια λογική, δεν ξέρει τίποτα από για κανέναν. Εγώ σου λέω ότι βγαίνει γενικότερα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που ήταν παλιοχαρακτήρες, αλλά δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε γιατί νομίζω ότι καλό είναι να στεκόμαστε καλά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, παίκτες, οι οποίοι τους έβλεπες και λέγεις ότι δεν είναι ο άνθρωπος που θα θελήσω να τον έχω στο σαλόνι μου.
Ναι. Λοιπόν, δεν του δίνω την κόρη μου δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, σε μια από τις επισκέψεις που έγινε μια μεγάλη ομάδα σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο, είχαν πάρει δωράκια για να δώσουν. Ξέρανε ότι εκεί θα βρίσκονται χι αριθμός ατόμων. Δεν λέω λεπτομέρειες γιατί έχουμε δεσμευτεί με απέτηση του ιδίου να μην τα λάβουμε. Αλλά πρόσεχε για να καταλάβεις γιατί κάποιες στιγμές το μπάσκετ και οι άνθρωποι του μπάσκετ ξεχωρίζει. Φτάνοντας εκεί λοιπόν διαπίστωσαν ότι είναι χι συν ένα άτομα. Ο χώρος έτσι για να βοηθήσω δεν έχει να κάνει σχέση με ασθένειες, έχει να κάνει σχέση με κακές επιλογές στη ζωή. Για ναρκωτικά τότε μιλάμε. Όχι κατά ανάγκη, για ναρκωτικά θα μπορούσε να είναι και φυλακή. Okay. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Θα μπορούσε να είναι και ένα μορφωτήριο. Θα μπορούσε να είναι. Δεν θέλω να το φωτογραφίσω. Πάμε παρακάτω. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, διαπίστωσαν ότι ενώ πάμε για χ, είναι αστοιχή συνένα. Αλλά ήταν ήδη μακριά από την έδρα της ομάδας για να μπορεί να γίνει γρήγορα διόρθωση του λάθος που δεν ήταν λάθος. Προέκυψε ένας παραπάνω. Αν ήταν άλλη συμφωνία. Οι ευθύνες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Τι να κάνουν. Το αντιλαμβάνεται λοιπόν ο παίχτης, ο οποίος είναι από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ, φωνάζει αυτόν που ήταν το σύνενα, βγάζει το ρολόι του και το δίνει. Μάλιστα. Το είδανε δημοσιογράφοι και απέτησε ο ίδιος ότι ποτέ δεν θα πείτε ότι το έπραξε. Αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό για τον ίδιο, σου λέω. Είναι αυτό που λέγαμε πιο μπροστά. Μόνο για αυτό το αναφέρω. Για είναι θέμα προσωπική ισορροπία. Είναι αυτό που σου λέω. Είναι δηλαδή. Αυτό. Είναι αυτό που λέω εγώ ψηλά, είναι για να σιγάσεις τους 2-3 συναγερμούς που σιγά που χτυπάνε, προσωπικά για μένα στο λέω αυτό, έτσι νιώθω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο από αυτό, Γιάννη, ότι ξέρω αυτόν που το έκανε. Μπορώ να σου πω με σιγουριά άλλους 5-6, που με σου πω και 10-12 και 20-30, που θα το κάνανε με την ίδια άνεση. Να. Και χωρίς να τους σκεφτούν δεύτερη φορά. Να, δεν μιλάμε για αυτό το ρόλο. Όχι, απλά σου λέω ότι. Και κάπου εδώ να το ολοκληρώσουμε κιόλας για να ολοκληρώσουμε και στην παρουσία μας εδώ πέρα, γιατί θα μας διώξουν σε λίγο. Είναι πολλές φορές που συναντιούνται τα μεγάλα ταλέντα και οι όχι και τόσο καλοί άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ, θα έλεγα ότι εγώ επειδή είναι... είμαι ρομαντικός στην πολύ πολύ ουσία μου, θα σου πω ότι όταν συναντιούνται τα δύο είναι πολύ πολύ καλό. Επίσης αλλά... θα σου πω κάτι τελείως άσχετο για να σε ξενερώσω. 3 και 19 στο 93, ας πούμε, δηλαδή στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ με το Λέτο και κερδίζει 3-2 τη Βέρεια. Φωτιά. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 μηνύματα για αυτό που μου λες. Α, ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι πολύ γνωστός για τα δικά μου συναισθήματα. Ναι. Και είναι δύσκολο, φίλε, να το. Να μην το ξέρω ακόμα και αν δεν είμαι πολύ ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τώρα, επειδή εσύ ξέρεις το καλύτερο από μένα με αυτό το κόλτο, τι γίνεται, σώζεται κάτι τέτοιο. Τίποτα απολύτως. Απλά παίρνει κεφάλι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ ο οποίος χάνει. Να σου πω κάτι. Πάντα είναι μια νίκη είτε στην πρώτη ερασιτεχνική της Καβάλας, είτε στην πρώτη εθνική της Ισπανίας, ας πούμε, ξέρω καλά. Να πω κάτι και έτσι να ολοκληρώσουμε. Γιώργο. Ναι, περιμένω. Εχθές λοιπόν είναι το κλασικό. Το οποίο εγώ το βλέπω λόγω δουλειάς από μακριά και το ένα και το άλλο. Θέλω να πω αυτό ότι καμιά φορά πολλές φορές που βιβάζουμε την Ελλάδα τους φιλάθλους και το ένα και το άλλο, κάποια στιγμή όλο το Μπερναμπέου το βοήθαμε, το Καμπνού από τι φόρο τιμής στον μέγιστο Κρόιφ. Συμφωνούμε ότι είναι μέγιστος. Ναι, ναι. Και είναι ρε φίλε 15 άτομα που βρίζουν τον Ρονάλντο. Ναι. Άρα έχω να πω ότι η βλακεία είναι διαπλανητική. Ακόμα και ο Ρονάλδο που δεν μου είναι προσωπικά συμπαθής και θέλω να σου πω ότι είναι από αυτούς τους τύπους που σου λέω ότι ξέρεις κοίτα ταλέντο μεν αλλά έτσι ή ο Ζλάταν που λέγαμε πιο μπροστά ο Ιμπραήμοβιτς το οποίο το παιδί είναι χτυπημένο έτσι ταλεντάρα αλλά έτσι ακόμα και αυτός λέει και μου πουλούσε το κεφάλι της έγκαστα και λέει ρε παιδιά τιμάμαι τον μέγιστο τι δηλαδή. Αλλά είναι αυτό ρε παιδί μου. Υπάρχει μια Ιρλανδική παροιμία που έχει μεταφραστεί πλειστά και στα ελληνικά. Όταν είσαι νεκρός, δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Αυτό στεναχωρεί μονάχα τους άλλους. Το ίδιο και όταν είσαι βλάκας. Σωστό γι' αυτό. Είναι Irish proverb αυτό που έχει μεταφραστεί πολλές φορές και στα ελληνικά. Γιατί αν ήξερες ότι είσαι βλάκας, δεν θα είσαι βλάκας. Ναι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι αυτό που τσατίζει τους υπόλοιπους που δεν είναι λες ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν. Μαύρη αγόρι, δεν το βλέπεις ότι είσαι βλάκας. Ναι. Δεν το βλέπω, φίλε, ότι είναι.
Κάπως έτσι μπορεί να τα κόψει όλα αυτά ο Κομνηνός και να κάνει ένα σποτάκι. Δεν το βλέπω ότι... νομίζω ότι σήμερα φεύγεις πάλι πλουσιότερος. Από ποια άποψη? Ότι έμαθες ποιος ήταν ο σύζυγος της Λίμα. Αυτό πραγματικά σου λέω δεν το ήξερα. Πραγματικά δεν το ήξερα. Ναι. Πραγματικά... Θα πάρω τηλέφωνο τη Λίμα, πώς τη λένε στο μικρό. Αντριάννα. Θα πάρω την Αντριάννα και θα πω Αντριάννα. Γλαύκωμα. Θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις. Τέλος, τι να πω. Okay. Πάντως είμαι σίγουρος ότι ο Διαμαντίδης, αν και εφόσον πήγαινε εκεί πέρα, με τα χαρακτηριστικά του παίχτη που έχει, ένας τόσο μπασκετικός παίχτης, άνετα είχε θέση εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ να αναφέρω επειδή τώρα έρθει το μήνυμα. Συγγνώμη, Γιούλας, και για μένα ένας παίχτης που αδείξε πάρα πολύ τον εαυτό του εκεί πέρα, επειδή τότε δεν είχε το μυαλό που έχει τώρα, είναι ο Αντώνης Σουφώτης. Θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Απλά δυστυχώς ακόμα και τώρα ο Αντώνης είναι 17 χρονών. Ακόμα και τώρα. Αλλά νομίζω ότι ο Αντώνης, ο οποίος σε όλα τα μεγάλα μας Δεν αφιβάλλω. Δηλαδή όταν και η μπάλα. Εγώ έχω την τύχη και έχω συζητήσει με τον κουμπάρο, το έχω την εντύπωση. Τον ψηλό, τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Κουμπάρι είναι. Κολλητή πάντως είναι. Ναι, όλα. Και δεν κουμπάρι. Ναι, δεν ξέρω για αν είναι. Πώς το λένε, κουμπάρι. Λέει φίλε, δεν νιώθει. Δεν νιώθει το σουτάρι. Δηλαδή, όπως σουτάει όταν παίζει μονό στα ανοιχτά της Λιούπολης, με τη διαλογική λέει σουτάρι και όταν το παιχνίδι είναι στην κόπη του ξηραφιού και είναι στα 9,5 μέτρα αυτός. Δεν νιώθει, είναι τέτοιο στυλ του. Λίγοι παίχτες έχουν αυτό το χάρισμα. Να αναφέρω εγώ λοιπόν, επειδή τώρα ήρθε το μήνυμα, αύριο στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Κουγκαλίδη, άκου προσεκτικά. Προσεκτικά. Αύριο στην τηλεοπτική μου εκπομπή. Δεν είναι μου. Απλά θέλω να αναφέρω τον. Δεν νιώθεις ξαφνικά ποταπόσια σήμαντος? Μα έτσι κι αλλιώς νιώθω, απλά παίρνω λάμψη. Όχι, ακόμα και τώρα ξαφνικά δεν έχεις γίνει aware της δικής σου ασημαντότητας. Κάνε τη ουσία. Νομίζω ότι εγώ περιμένω να ανακοινώσω ότι θα είναι η Αντριάννα Λίμα να μας εξηγήσει. Αυτό, αν ήδη η Αντριάννα πάει να την ρωτήσω στο μεταξύ, η Αντριάννα Λίμα είναι Βραζιλιάννα. Όχι, ξέρω πορτογαλικά, μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, αν τη πόρε η Αντριάννα, what happened? Είσαι σίγουρος, μήπως είναι Κολομβιανή ή Περουβιανή? Η Αντριάννα Λίμα έχω την εντύπωση ότι είναι Βραζιλιάννα. Εντάξει, όχι, δεν θα χαλάσουμε, για να μιλήσουμε αγγλικά. Μήπως να μας πει ποιος θα είναι καλεσμένος? Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Κύριος για την επόμενη μέρα στην ομάδα. Ορίστε. Μια πολύ πολύ καλή συνέντευξη αύριο, αγαπητέ κύριε Κουγκάλη. Τηλεοπτική. Νομίζω ότι είναι το γεγονός σήμερα σε την Καβάλα. Ναι. Αύριο δηλαδή μπορεί να παρκάρει ο καθένας όπου θέλει να κινηθεί ελεύθερος δρόμος, γιατί όλοι θα είναι να βλέπουν τον Άκη. Καλά κάνεις. Σύντομα στον Άκη θα είναι και ο Μελισσόπουλος. Έχω καλεστεί. Για τη Μεγάλη Δευτέρα. Νομίζω ότι είσαι. Μεγάλη Δευτέρα, φίλε. Θα σου στείλω το κομμάτι να το δεις στο YouTube. Βαρώ από μόνο σου, δεν πρέπει να. Χαμός θα γίνει. Πρέπει απλά να βαρέσει και να σε βλέπει στα σκαλοπάτια του σπιτιού. Έχω την εντύπωση να τον παρακαλάω, του πω τι θα γίνει. Θέλω και εγώ να βγω στην τηλεόραση. Ναι. Με αυτό το αξάνω όμως, στην τηλεόραση. Παιδιά, λοιπόν, αυτά τα ωραία. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε να γνωρίσω, ας πούμε, τόσο μεγάλες ισχυρές τηλεοπτικές περσόνες. Αυτό που τηλεοπτικές... το λες το μυθιστικό και για μένα μέσα, έτσι γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε να είμαστε καλά το επόμενο Σάββατο τώρα. Ναι, νομίζω ότι το επόμενο Σάββατο θα έχουμε τα δεδομένα της τελευταίας αγωνιστικής, αλλά έχουμε και προηγείται χρονικά η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου, το διήμερο του πολέμου. Ναι. Ναι. Όπου εκεί πραγματικά ελπίζουμε στο πράγμα. Να σου πω, και ξέρεις ότι δεν το λέω με κανένα προσωπείο, αυτό πιστεύω ότι... Το έχει καταλάβει αυτό για μένα, έτσι. Δεν το ένστικτό μου δεν μου λέει ότι. Θα πάει η κατάσταση. Τι να σου πω τώρα. Καλά. Δεν ξέρω. Μακάρι. Μακάρι, πάμε. Μακάρι. Όταν ζητάς ένα θαύμα. Ναι. Ξεκινάς από το ζητάω ένα θαύμα. Ναι. Anyway. Δεν έχω κάτι στο οποίο θα το στηρίξω αυτό. Απλά σου λέω ότι είναι. Όλο αυτό που πρέπει να συμβεί είναι too much, ρε παιδί μου. Anyway, μακάρι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το μπάσκετ αυτό είναι. Κάποιες ιστορίες υπερβατικές που σου δημιουργούν το ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι να έχει χάσει λαμπόραλ και δεν συζητάγαμε για τίποτα. Ναι. Θα λέγαμε είναι μια αγωνιστική που και που θα την καταγράψουμε είναι, γίνεται για να γίνεται. Τουλάχιστον τώρα ως την έχω αυτή τη στιγμή μια πρόταση να κάνω. Μπορούμε να πάρουμε τον Τόντοσιτς. Να τον στείλουμε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Είναι το μάτς του Σάρας. Τέλος.
Πρέπει ο καημένος ο Τέντερ. Έτσι, για μια χρονιστική, να το πω. Πρέπει να διακτηθεί, πρέπει να πάρει σε τρία διαφορετικά σημεία. Γιατί μην ξεχνάμε, θα θέλουμε και στο σεφ. Πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Τσεσέκα. Μετά. Θα έρθει ξανά μετά. Δεν θέλουμε να παίξει όλο τον αγώνα. Το θέλουμε σε και τρία. Και πενταλεπτάκι στο τέλος, ρε παιδί μου, για να καθαρίσει το παιχνίδι για την αντίπαλη ομάδα. Το θέλουμε σε τρία, το θέλουμε και στις Αλγκύρες. Ναι, αυτό σου λέω στις Αλγκύρες και στο σεφ. Και στον αγώνα του Μπάμπερ. Ρε εσύ Γιώργο, τα τρία. Τρία αποτελέσματα κυνηγάμε. Τώρα δεν γίνεται ούτε με αυτόν γίνεται ούτε. Γι' αυτό σου λέω. Μήλος δεν φτάνει για όλα. Μήλος γίναμε. Ρε εσύ Μήλος, θα σε έστελνε λίγο εκεί πέρα στη τέτοια. Ξέρω και μετά στο σεφ κομπλέ είσαι. Είσαι κομπλέ, το έχεις. Είναι ένα μικρό θαύμα, ένα μεγάλο θαύμα, αλλά αφού δεν έχουμε, ξέρεις, όσο ζούμε, θα ελπίζουμε. Μάλιστα. Αντιθέτως, και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε και τι θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό, τι θα βρεθεί στον δρόμο. Ναι. Γιατί ξέρεις, μπορεί να γίνει μια στραβή, ας πούμε, και να του βρεθεί Τσεσεκά στον δρόμο και θα σου πω ότι αν βρεθεί Τσεσεκά, δύο ζωή. Όχι ότι με την λαμπεράδα θα κάνει. Θέλω να σου πω το εξής, ότι με τη Τσεσεκά πιο πολύ το αντίο ζωή έγκυται στο γεγονός ότι ξέρεις ότι μερικά πράγματα είναι δεδομένα, παρά με το γεγονός ότι τρομάζει συγκλονιστικά σαν ομάδα. Εντάξει, τρομάζει και λίγο. Ναι, anyway. Η άλλη ομάδα, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, απλά δεν έχει αυτό που λέμε ρε παιδί μου ένσημα σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό. Αυτό. Έτσι, αλλά μπορεί να σου κάνει και ένα 3-0 και να λες μετά 8 ώρα ένσημα. Εντάξει, δεν υπάρχει στους 8 μια ομάδα που λες εντάξει, ήρθαμε για τον περίπατρο μας. Όλοι μπορεί να κερδίσουν όλους. Απλά λέω το εξής, ότι η Λαμπεράλα, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός την κέρδισε δύο φορές δείχνει ότι είναι τρωτή. Δηλαδή δεν έχει το τόσο βαθύ ρόστερ, έχει τα στοιχεία. Ή Τσεσεκά, από όποια πλευρά και αν το δεις το έργο. Από όπου και αντιγράφει. Δεν αφήνω, είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν αφήνω, μη αυτό. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δικτυωμένη. Είναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, αυτό που την καλή ομάδα την κάνει σε πολλά εισαγωγικά τρομακτική. Γιατί υπήρξε και τρομακτική ομάδα. Έτσι, ναι. Με τον Γουίμς, με τον Κυριλέγκο, υπήρξε τρομακτική ομάδα. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που την κάνει τρομακτική είναι ότι ξέρει, παιδί μου, ότι σε ένα παιχνίδι που θα πάει πάρα πολύ κοντά, όσο στεόντω έτσι για να υπάρχει, θα υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν λέω ότι. Πρόσεξε με, δεν ψάχνουν δικαιολογίες. Αυτό απλά είναι στο παιχνίδι, τέλος. Ο Τέντοσιτς στη φάση των 8 πάντα είναι συγκλονιστικός. Για την άλλη ομάδα. Γιατί ξέρει ότι έρχεται μετά το Final Four που θα είναι γνωστό. Όταν σου λέει, δηλαδή, θα σας περάσω λοιπόν εγώ στο Final Four και το χάσουμε μια χαρά. Ναι, μα ξέρει ότι την πατάτα θα την κάνουμε στο Final Four και δεν την κάνω και τώρα. Μεγάλο. Αυτό είναι πραγματικά. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Σοβαρά σου μιλάω. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Το ζητούμενο στην υπόθεση είναι ότι πρέπει να πάει τουλάχιστον μία ομάδα στο Final Four. Μην πάνε τσάπα και τα ιστορία που έχουμε βγάλει έτσι. Καλά, τσάπα δεν θα πάνε. Μακάρι να μπορούσα να έρθω και εγώ να δω πασκετάκι. Τσάπα δεν θα είναι. Μακάρι να υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Υπάρχει το εξή ζήτημα. Επειδή για να έχουμε πιο φθηνά εισιτήρια έχουμε πάρει και θα είμαστε σχεδόν μία εβδομάδα στο Βερολίνο με την γυναίκα μου. Πρέπει να μπορέσω να έχει και μια λογική και για την λέξη κλειδί ήταν η γυναίκα σου, φίλε. Κατάλαβα γιατί πηγαίνει στο Λεωρίο. Σου είπε Γιώργο, μπορείς να πας, παιδί μου. Θα έρθω κι εγώ. Όχι, από το 10 και μετά, το 9 ήταν η τελευταία φορά που πήγα μόνος μου σε Final Four. Το 10 και μετά πήγαινε πάντα μαζί, γιατί ξέρεις. Έτσι είναι αυτά. Όχι, απλά γυρνάω και έχω τη μικρότερη να τρέχει. Δεν είναι απλό. Μια χαρά. Κάποιο πρέπει να κάνει τα ρεπορτάζ. Θέλω να λέμε αυτά. Θέλω να τα λέμε, Γιώργο. Λοιπόν. Αυτά, να σε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσουμε κιόλας. Υπάρχει ακόμα κόσμος εδώ, δεν κλειστήκαμε μέσα, αλλά καλή μαγιά. Έχει φως έξω. Οπότε θα προσπαθήσω γενικότερα, ρε παιδί μου, μεταθέτουμε μετά τις ώρες της εκπομπής λίγο πιο αργά. Ναι. Συμφωνείς, Νάκης? Συμφωνώ. Αύριο να έρθω κι εγώ στην εκπομπή. Τι να πεις, γεια σας κύριε Κωνσταντίνο, μεγάλη φάνη. Όχι. Τι? Για την ασφάλειά του. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω ολόκληρη. Γιατί η αλήθεια είναι συνήθως λόγω δουλειά φτάνω αργά και δεν τη βλέπω ολόκληρη. Είδαμε τον Ταπούτο. Γενικώς όταν έχει μπασκετάκι μέσα αρκετό βλέπω. Όταν μιλάτε τώρα για Απόλλωνα Κρίας Βρύσης και το ένα και το άλλο, η αλήθεια είναι δεν πολύ βλέπω. Εντάξει. Θα σας συγχωρέσουμε. Okay. Εντάξει. Όπως είχα δει και την άλλη φορά τον. Πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο Θόδωρος Μήτερας. Που είχε δώσει συγκλονιστικές προβλέψεις για το ποδόσφαιρο στο Champions League. Ναι, ούτε μία δεν έπιασε. Παιχταρά μου. Το λέω με κάθε σεβασμό για το Θεό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν έχει κληθεί ο Μάικλ Σότιερ. Δεν έχω καταλάβει. Δεν θέλει. Μιχάλη Σωτηρόπουλε. Εδώ και τώρα ανοιχτή πρόσκληση. Τη Δευτέρα που θα πάω εγώ σε θέλω και σένα. Θα γελάσει και τα σαλιγκάρια θα γελάσουν. Σε θέλω και σένα, σοβαρά, χωρίς πλάκα. Το λέω αυτό.
Εγώ ως τι θα πάω εκεί πέρα. Ως ένας άνθρωπος που ασχολείται χομπιστικά με τον αθλητισμό. Και ο Μιχάλης το ίδιο. Μη σου πω ότι ο Μιχάλης μπορεί να έχει και πιο σοβαρή σχέση με τα δρόμενα. Μιχάλη, σε περιμένουμε. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Παναλαμβάνουμε. Ακούσαμε τη συνέντευξη, η οποία θα μπορούσα να την έπαιξα και άλλη φορά, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο. Του Steve Τζόγλου. Περιμένω να γίνει. Σποτάκι. Θέλεις. Δεν θα φάμε ξύλο. Γιατί? Δεν θα φάμε ξύλο. Έλα, θα φάμε ξύλο. Θα έρθει εδώ ο κότς, θα πω. Θα δώσω στεγνά, θα βάλω μια κουκούλα. σιγά. Λοιπόν, είναι επική, η ατάκα είναι επική. Πρέπει. Εντάξει. Πρέπει να γίνει. I will work on that, λοιπόν. Έτσι. Και υπενθυμίζουμε ότι ο Καβάλα ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Το Βυζάντιο κέρδισε 4-0 στο Σουφλί, ενώ ο Απόλλων Κρίας Βρύσης επικράτησε τον Νέστο Χρυσοπούλης με 2-1. Αυτά. Επικός Βαγγέλης Παλικαράς, ο οποίος με το που έγινε γνωστή η παρουσία του Προέδρου στην εκπομπή, μπαμ, μπαμ, είναι και η καταλληλή αφίσα. Τσακ πατ. Την είχε έτοιμη. Βαγγέλη, επικός είσαι. Μάλιστα. Αυτά. 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 Να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Σάββατο. Την επόμενη Σάββατο, κάπου εκεί πέρα κοντά στις 11. Και την επόμενη Κυριακή να είμαστε καλά. Λογικότερα, σίγουρα όχι 5. 100% κατά πάσα πιθανότητα όχι 6. Θα πω 7 για να είμαστε μέσα. Θα πω 7 για να είμαστε μέσα. Όχι για κανένα λόγο. Δεν είναι θέμα τώρα. Δεν είναι θέμα αρκοπορία δικιά μου του Νάγκη. Εντάξει, έχουν μεταφερθεί όλες οι ενάρξεις όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Σκοπό να έχει κανένα αποτέλεσμα να πει. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. That ever I had, I spent it in good company, and all the harm that ever I'd done, alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit. To memory now I can't recall, so fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all, and all the comrades that ever I had. They are sorry for my going away, and all the sweethearts that ever I had, they would wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and up softly call. Good night and joy be with you. A man may drink and not be drunk. A man may fight and not be slain. A man may court a pretty girl and perhaps be welcome back again. But since it has so ought to be, by time to rise and a time to fall, come fill to me the parting glass. Good night and joy be with you. Come fill to me the parting glass. Good night and joy be with you. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you. No doubt, endings are hard. But then again, nothing ever really ends, does it?